Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στην πρώτη ανάρτηση. Σήμερα είναι Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου. Καλημέρα Κυριακή. Καλημέρα και από μένα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα βουνού σήμερα, είμαστε 14 μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Γενικότερα η τηλεόραση της ζούγκλας είναι σε ένα εορταστικό, ας το λέγαμε, κλίμα. Ακούτε χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλη τη διάρκεια της ημέρας. Μπορούν να μας στέλνουν και τα δικά τους τραγούδια, αν θέλουν να παίξουν κάποιο που δεν το έχετε ακούσει μέσα στο πρόγραμμα. Μπορείτε να μας στείλετε στο... πες μάλλον τους τρόπους επικοινωνίας για να μας στείλετε τα βίντεο, να τα ακούσετε το τραγούδι που θέλετε. Μπορείτε λοιπόν να μας στείλετε τα URL από το YouTube, ας πούμε, στο email μας, το οποίο είναι πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Επίσης μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση και να μας ακολουθήσετε στο Facebook με το όνομα πάλι Πρώτη Ανάρτηση. Να πούμε πως σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμα ο διαγωνισμός της διαδικτυακής τηλεόρασης της ζούγκλας σε συνεργασία με το αφασία.gr που αποφάσισαν να σας κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο, να σας ικανοποιήσουν απόλυτα για αυτά τα Χριστούγεννα, δίνοντάς σας δώρο ένα iPad 4ης γενιάς, ένα δώρο αξίας 720 ευρώ. Που για να γίνει δικό σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε like στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook και έτσι μπαίνετε στο διαγωνισμό. Όπως είπαμε σήμερα, είναι η 11η ημέρα του Δεκεμβρίου. Να δούμε λίγο τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1844 ο δόκτωρ Τζον Ρίξ εφαρμόζει για πρώτη φορά αναισθησία για την εξαγωγή δοντιού του συναδέλφου του, του δόκτωρ Χώρα Γουέλς, χρησιμοποιώντας νητρικό οξίδιο. Αργότερα το 1886 η Dial Square FC, μια ποδοσφαιρική ομάδα από το Γούλιτς, δίνει τον πρώτο της αγώνα και συντρίβει με 6-0 την Eastern Wanderers και αργότερα θα γίνει γνωστή ως Arsenal. Λοιπόν, το 1946 δημιουργείται η UNICEF που βραβεύτηκε για την προσφορά της με τον Νόμπελ Ειρήνης το 1965. Αργότερα το 1974 ο ανώτατος δικαστικός Μιχαήλ Στασινόπουλος ορκίζεται προσωρινός πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την παραίτηση του στρατηγού Φέδων Αγγιζίκη. Το 1996 διακόπτεται λόγω επεισοδίων ο αγώνας Άρης Μπεσίκτας για το κύπελο Κόρατς και ενώ το σκορ είναι 40-31. Αφορμή της διακοπής είναι ένα αντιαθλητικό χτύπημα του Αλεξάνδρ στον Αγγελίδη, ο οποίος του το ανταποδίδει και προκαλείται γενική σύραξη. Με τη βοήθεια του Γιώργου Βασιλακόπουλου, ο Άρης αποφεύγει την τιμωρία από την FIBA και ο αγώνας επαναλαμβάνεται χωρίς τους Αγγελίδη και Αλεξάνδρ. Έγινε και κλεισμένο των θυρών στη Νέα Σμύρνη και ο Άρης κέρδισε με 77-64 και προκρίθηκε για την επόμενη φάση. Και τέλος το 1999 στο Ελσίνκι, στη διάσκεψη των ηγετών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφασίζεται η προσέγγιση της Ευρώπης με την Τουρκία, αποσυνδέεται το Κυπριακό από την ένταξη της Κύπρου, καλείται η Τουρκία να εκδημοκρατιστεί και να παραπέμψει την επίλυση των τυχών διαφορών της με την Ελλάδα στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να ρίξουμε όμως και μια ματιά και στις προσωπικότητες οι οποίες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Λοιπόν, το 1890 γεννήθηκε ο Κάρλος Γκαρντέλ, αργεντινός τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το ταγκό. Το 1911 γεννήθηκε ο Ναγκίπ Μαχφούζ, ο Αιγύπτιος συγγραφέας, ο πρώτος Άραβας, ο οποίος τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1988. Και τέλος, το 1918 γεννήθηκε ο Αλεξάνδερ Σολζένιτσιν, ο Ρώσος συγγραφέας, ο οποίος βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1970 για το έργο του «Αρχιπέλαγος Γκουλάγκ», μια μέρα στη ζωή του Ιβάν Ντενίσοβιτς. Λοιπόν, να δούμε και ποιες είναι οι προσωπικότητες οι οποίες έχουν πεθάνει σαν σήμερα. Το 1969 ο Νικηφόρος Φωκάς δολοφονήθηκε, ήταν ένας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1952 πέθανε ο Μιχάλης Μανούσκος, ο πρόεδρος και εκ των ιδρυτών του Ολυμπιακού. Και το 1964 πέθανε η Άλμα Σίντλερ, η αυστριακή συνθέτρια και κοσμική κυρία της Βιέννης, η οποία παντρεύτηκε κατά σειρά τον Γκούσταβ Μάλερ, τον Βάλτερ Γκρόπιους και τον Φραντς Βέρφελ. Αυτά λοιπόν είναι τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν γίνει σας σήμερα και στο σημείο αυτό να περάσουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Λοιπόν, εξάμηνο 5 ημερών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αν ανοίξει τη Δευτέρα. Ιστορική χειραψία του Ομπάμα και του Κάστρο, ποινικές και πολιτικές συνέπειες για τη Χρυσή Αυγή με τα αποκαλυπτικά στοιχεία.
Πλήρης απογραφή προσώπων μισθών στο δημόσιο λόγω της δέσμευσης για διαθεσιμότητα, απολύσεις αλλά και αναλυτικής καταγραφής του ύψους των μισθολογικών δαπανών. Εκτροχιασμός τρένου λόγω αγελάδων στο λιανοκλάδι. Ψήφισμα 562 συγγραφέων προς τον ΟΗΕ. Καλύτερη παραγωγή του 2013 ο Αλεσάνδρο της Καμεράτας. Ενώ διαβάζουμε πως οι πληστηριασμοί και η παράταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση θα είναι τα βασικά θέματα των προγραμματισμένων για σήμερα, το απόγευμα συνεντήσεων της Τρόικας με τους Υπουργούς Ανάπτυξης και Οικονομικών. Στην εφημερίδα η Ελευθεροτυπία. Δεν πανηγυρίζουν πια τα νούμερα, ανατροπή της εικόνας στην οποία επέμβησε η κυβέρνηση. Στον δρόμο για το κουρίο οι καταθέσεις μετρούν και την ώρα γέννησης για τη σύνταξη. Αγχωτική πρόκριση, χρυσάφι. Η Τρόικα έφτασε, τα μέτρα έρχονται. Τσίπρας στην ευρωεξεταστική, έρευνα σε βάθος για τα μνημόνια. Η Σύγκλιτος ανοίγει το πανεπιστήμιο. Ο Μαντέλα τους έφερε κοντά. Συντηρητικό μπλόκο για την αντισύλληψη. Στην εφημερίδα Τα Νέα, φέρτε πίσω τα λεφτά στο Ταμείο για Επιστροφή Χρημάτων όσοι πληρώνονται πάνω από το ενιαίο μισθολόγιο. Ομπάμα, Ραούλ Κάστρο. Ιστορική χειραψία του ένωσε ο Μαντέλα. Χρυσή Αυγή. Τα ντοκουμέντα και οι αστείες δικαιολογίες. Κυβέρνηση, τους βουλευτές και τα μάτια μας. Κέντροαριστερά. Τα επόμενα βήματα και το λεωφορείο. Ολυμπιακός Άντελεχτ 3-1 για τέταρτη φορά στις 16 του Champions League. Και να περάσουμε στην ημερησία. Στάση αναμονής για το Warrants. Επιφυλακτικοί επενδυτές στην άσκηση των δικαιωμάτων. Σήμερα η συνάντηση Χατζηδάκη με Τρόικα. Αντίστροφη μέτρηση για το καθεστώς των πληστηριασμών. Εκαθάριση και νέα μάχη για έσοδα. Εισπράξιμα μόνο τα 15 με 20 δισεκατομμύρια. Απόλυξη πρόθεσμα 62 δισεκατομμύρια. Σε υψηλά διετία στο ευρώ, με την ισοτιμία να κινείται προς το 1,4 δολάρια. Και πάμε στην εφημερίδα Το Έθνος. Όπλα Ναζί, Χρυσή Αυγή. Δένουν και άλλους βουλευτές με στοιχεία για έγκλημα κατά της δημοκρατίας. Υπάρχει βαθύ λαρίγκη στο εσωτερικό της οργάνωσης πίσω από τις τελευταίες αποκαλύψεις. Βλέπουμε και τη φωτογραφία με τους χιτλερικούς χαιρετισμούς με επικεφαλής τον Ηλία Κασιδιάρη και τον αδελφό του Αλέξανδρο, αξιωματικό του στρατού. Πέταξε στους 16 λοιπόν του Champions League ο Ολυμπιακός έπειτα από το χθεσινό μάτς 3-1 με την Άντερλεχ. Συγκλονιστικό παιχνίδι με 4 γκολ, 3 πέναλτι και 3 αποβολές. Η ιστορική χειραψία Ομπάμα και Κάστρο, ενώ το κρύο ήρθε από τη Δανία. Πάγωσε η χώρα. Και πάμε και στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Καμία νέα σύνταξη για το 2014. Απίστευτη απέτηση της Τρόικας με email. Οι δανειστές ζήτησαν από το Υπουργείο Εργασίας και Οικονομικών να μάθουν το ποσό που θα γλίτρωναν τα ταμεία αν για μια χρονιά πάγωνε η έκδοση συντάξεων. Πίσω από τη νέα ακραία πρόταση της Τρόικας κρύβεται το μπλοκάρισμα των προώρων συνταξιοδοτήσεων μέσα από τα παράθυρα του ασφαλιστικού. Μέα κούλπα από Λαγκάρντ για τη λιτότητα στην Ελλάδα. Ναζιστική κατήχηση σε παιδιά δημοτικού. Φωτογραφίες σοκ για τη Χρυσή Αυγή. Στους 16 λοιπόν ο θρύλος με 2 χαμένα πέναλτι και αγχωτική νίκη επί της Άντερλεχτ με 3-1. Τέλος καλό, Σαβιόλα καλά. Στην εφημερίδα Δημοκρατία πήρε αέρα ο Βενιζέλος. Ο αντιπρόεδρος ηρωνεύεται τη Νέα Δημοκρατία. Έγινε συνιστόσα του Πασόκ. Θράσος, χωρίς εμένα δεν υπάρχει κυβέρνηση. Βοριάδες από σήμερα με κρύο Ουκρανίας. Ρουσφέτησε υπαλλήλους της Βουλής, οι σκιές με την Τρόικα. Το μαγικό τάπερ της Ελληνίδας μάνας. Νηπιαγωγός Λεβεδιά σε ορεινό σχολείο. Ο θρύλος εξπρές στους 16. Ενιαίος φόρος ακινήτων. Επιβαρύνση σοκ με αντικειμενικές αξίες που δεν ισχύουν πια. Οτέ, οι θέσεις και οι ειδικότητες για τις προσλήψεις. Ενώ στην εφημερίδα Ναυτεμπορική, η πραγματική οικονομία εκπέμπει σήμα κινδύνου. Αμφιβολία για το στόχο που έχει τεθεί για το ΑΕΠ. Μέτρα 2 δισεκατομμύρια ζητά η Τρόικα για το 2014. Βουλή, πιθανή παράταση εργασιών. 8 κριτήρια για διαγραφή των χρεών. Ο ελεγκτικός μηχανισμός στρέφεται προς χρέη που μπορούν να εισπραχθούν. Ευρωβουλή, πανευρωπαϊκή νομοθεσία για τα ακίνητα. Εργοδότες, μόνο το 14% θα κάνει προσλήψεις. Και πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. 10 χρόνια δέσμευση των καταθέσεων. Πρωτοφανής εγκύκλιος για όσους οφείλουν στην εφορία. Κατάσχεση σε ποσά άνω των 1.000 ευρώ. Τραπεζικές καταθέσεις χωρίς προστασία.
κούρεμα και κάτω από τις 100.000. Δικογραφίες της Χρυσής Αυγής. Παιδομάζομαι από τη Χρυσή Αυγή. Σημείο αναφοράς ο Νέλσον Μαντέλα. Ένωσε Ομπάμα και Κάστρο. Ο ρόλος των ελληνικών κυβερνήσεων και εφοπλιστών απέναντι στην Νότια Αφρική. Εργολάβει ένα ακόμα δώρο από την κυβέρνηση. Κλαδεύουν την ελιά στην κίνηση των 58. Συνάντηση Τσίπρα με Επίτροπο Ρεν στο Στρασβούργο. Κουρεμένα χρωστούμενα της ΕΙΔΑΠ. Ενώ 3 γκολ, 3 πέναλτι και 1 πρόκριση. Με 2 γκολ του Σαβιόλα και 2 στα 3 χαμένα πέναλτι. Ο Ολυμπιακός νίκησε χθες το βράδυ με 3-1 την Άντερλεχτ. Και πάμε και στην εφημερίδα Η Αυγή. Ψυχρός πόλεμος στα φτωχά νοικοκυριά. Σήμερα η συνάντηση με Στουρνάρα σε χάρη από την Τρόικα ευελπιστεί η κυβέρνηση σε πτώση βιομηχανική παραγωγή, οικοδομή και εξαγωγές. Τη μαύρη βίβλο των μνημονίων καταθέτει ο Αλέξης Τσίπρας στην Ευρωβουλή. Το αδιέξοδο της μνημονιακής πολιτικής θα θέσει αύριο στον Όλη Ρεν. Πού πάει η πολιτική διαπραγμάτευση. Παραστρατιωτική εκπαίδευση με όπλα αποκαλύπτουν οι υπολογιστές της Χρυσής Αυγής και μιλάνε για ασκήσεις γυμναστικής. Πληστηριασμοί ακινήτων. Κινητοποίηση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών σήμερα στις 3 μετά μεσημβρίας. Ενώ η απάντηση αλμούνια σε χουντία προστάτευτη μικροαποταμιευτές από κούρεμα καταθέσεων. Διάλογο από μηδενική βάση χωρίς απολύσεις ζητούν οι γιατροί. Παγκόσμια έκκληση. 500 συγγραφείς κατά της ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Στην εφημερίδα Ριζοσπάστης, άμεσα έκτακτο επίδομα και μέτρα στήριξης των ανέργων. Ομιλία της Αλέκας Παπαρίγα στη Βουλή για τον προϋπολογισμό. Ο αγώνας για άμεσες διεκδικήσεις να συγκεντρώνει ταυτόχρονα δυνάμεις για την εργατική λαϊκή εξουσία. Εκδήλωση για τα 95 χρόνια του ΚΚΕ. Συμβολή στο κλίμα αγωνιστικής ανάτασης και το καλλιτεχνικό πρόγραμμα. ΚΚΕ. Κοροϊδία οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για το ηλεκτρικό ρεύμα. Κομμουνιστικά και εργατικά κόμματα μηνύματα εκτίμησης στο ΚΚΕ. Ερντογάν. Προκλητικές δηλώσεις για τη Θράκη, αγρότες, βήμα για κλιμάκωση, οι χτεσινές συγκεντρώσεις, πανηγειονομική απεργία σήμερα. Και στην εφημερίδα Εσπρέσο, ουρές πτυχιούχων στο Voice. Φωνή απελπισίας, 15.000 νέοι για μια θέση στο Talent Show. Τα διαιτητικά αναψυκτικά ένοχα για λίπο στην κοιλιά. Κρύο-κρύο θα ξυρίζουν οι αέριδες από σήμερα. Επίθεση κρανοφόρων στην εισπρακτική των ιών Σιούφα. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών εφημερίδων και να περάσουμε να ρίξουμε μια ματιά και στα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Live Sport. Θρύλος για 8, κυρίαρχος σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που άξιζε και πέρασε στην ελίτ των 16 του Champions League με το 3-1 επί της Anderlecht. Μάντσεστερ, Ρεάλ, Ατλέτικο και Μπάγερν, οι πρώτοι υποψήφοι αντίπαλοι και θάσει στους 8 κάτι μαγικό. Ασύλληπτο. 1-3 πέναλτι, Ολυμπιακός, 3 αποβολές, οι Βέλγοι. Εξηλαίωση. Μονόδρομος για την ΑΕΚ, η νίκη επί του Ηροδότου και η ανάκτηση της πρωτιάς. Ανοιχτές πιέσεις, έρχεται ο Ιβάν, τρέχει το μεταγραφικό. Ενώ φάμπρικα ταλέντων, ακτή ελεφαντοστού, ταξίδι στο όνειρο των τουρέ αυτού του κόσμου. Και πάμε και στην εφημερίδα Goal News, στιγμές της δόξας σου. Θρυλική πρόκριση του Ολυμπιακού στους 16 του Champions League, στο πιο τρελό ευρωπαϊκό μάτς που έγινε ποτέ στο Καραϊσκάκι. 3-1 την Anderlecht με Σαβιόλα, 3 πέναλτι τα 2 χαμένα και 3 αποβολές. Πέρασε Γιούβε και Άγιαξ, ανέβηκε 26ο στην UEFA. Εκτόξευσε την Ελλάδα στην 11η θέση. Φουλ για την κορυφαία του σεζόν στην Ευρώπη. Την Δευτέρα η κλήρωση Μάντσεστερ Ρεάλ και Μπάγερν και Ατλέτικο. Μην πυροβολείτε τον καλύτερο. Και γέρασα 10 χρόνια. Στην εφημερίδα Sport Day τρέλανε μας. Ο θρύλος ράγισε καρδιές με όσα απίστευτα έχασε και έβαλε μέχρι να πάρει τη νίκη πρόκριση. Μαρινάκης, ας σταματήσει η λάσπη, όποιος δουλεύει και ξοδεύει αμείβεται. 2 χαμένα πέναλτι Σαβιόλα Βάις, 2 γκολάρες του Σαβιόλα που καθάρισε και για τον Μίτρογλου. Στην εφημερίδα Φως των Σπορ, το άξιζε με το παραπάνω να περάσει στην ελίτ του Champions League. 3-1 την Άντερλεχτ αφού έχασε και 2 πέναλτι με του Σαβιόλα και Βάις. Και τα 3 ήταν καθαρά πέναλτι, ο διαιτητής δεν μπορούσε να τα αγνοήσει. Μαρινάκης, ζήτω ο θρύλος, ζήτω ο Ολυμπιακός. Και πάμε στην εφημερίδα πρωταθλητής. Θρύλε μου,
που θα μεταξιδέψεις. Ξαναγράψε ιστορία με χρυσά γράμματα. Μας έκανε δώρο στα γενέθλιά του. Στους 16 κορυφαίους της Ευρώπης. Σε αυτό το κλαμπ είναι και ο Ολυμπιακός. Μάντσεστερ, Λεβερκούζεν, Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπάγερν, Μάντσεστερ Σίτι, Αθλέτικο Μαδρίτης και Μπαρτσελώνα. Μεγάλες αλήθειες από τον πρόεδρο. Σήμερα ξεκινάμε. Μηνύματα προς κάθε λασπολόγο. Διαβάζουμε επίσης εδώ πέρα στο πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή κόντρα στις Σκότες από τη Γαλλία. 3-1 τους Βέλγους. Και στην εφημερίδα η Γάτα, δυνατά διπλά, πολλά γκολ. Δύο πιθανές ισοπαλίες εκτός Champions League. Οργανώνεται ομάδα, πραξικόπημα για να ρίξουν τον Ηλιάδη. Δίνουν μέχρι και 2 εκατομμύρια. Οι Γερμανοί ξανάρχονται για τον Μπέργκ. Βόμβα απειλή τον Πανιόνιο. Μπάσκετ, εξάδα με φαβορή από το Eurocup. Δύο σκορ με σούπερ αποδόσεις. Το γκολ του Γκέτσε τον απογείωσε. Η σιωπηρή υποδοχή των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ο μυστικός δείπνος στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η κοινή γραμμή που συμφωνήθηκε να χαρακτεί. Στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ. Στο Παγκρίτιο τελειώνει η πλάκα. Θερμή υποδοχή της αποστολής από περισσότερες από 100 ενωσίτες στο Ηράκλειο. Άνοιξε το δρόμο η Μάνα ΑΕΚ. Άσφαιρα τα πειρά του Οικονομόπουλου, καμία ανησυχία στην ΑΕΚ, δεν έχουν τον Θεό τους. Πρώτο βήμα για την πρόκριση με 3 πέναλτι και 3 κόκκινες. Στην εφημερίδα η Πράσινη. Αυτό είναι παλάτι. Στη λεωφόρο γήπεδο Παναθηναϊκέ το σύνθημα που δόνησε χθες βράδυ την ατμόσφαιρα στο κέντρο της Αθήνας. Παγοδρόμιο το κλειστό του ΟΑΚΑ. Κόψε το λαιμό σας να βρείτε λύση. Λάσμε στην πι, θα παίξουμε και για αυτούς που λείπουν. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα των κυριότερων αθλητικών εφημερίδων. Όπως και εσείς καταλάβατε, στα περισσότερα πρωτοσέλιδα υπήρχε η νίκη του Ολυμπιακού επί της Άντερλεχ 3-1 και η είσοδος του πλέον στους 16 του Champions League ή αλλιώς στην elite του Champions League. Βέβαια, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού, το σημαντικότερο και που απασχολεί μάλλον σήμερα τον περισσότερο κόσμο είναι η ραγδαία επιδείνωση του καιρού που έχει απασχολήσει τον περισσότερο πληθυσμό της Ελλάδας από εχθές το βράδυ. Τα περισσότερα βέβαια για το πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα θα μας τα πει ο κύριος Αρνιακός, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρνιακέ. Καλή σας ημέρα, κυρία Θεοδόρου, κυρία Τσανικίδη. Και στους φίλους ακροατές βασικά, πραγματικά η κακοκαιρία, ο χιονιάς που περιμέναμε ήρθε και με τα χαρακτηριστικά που πραγματικά περιμέναμε, δηλαδή ουσιαστικά πολύ κρύο, πτώση της θερμοκρασίας 6 με 8 βαθμούς σε σχέση με χθες και θυελώδεις βοριάδες στο Αιγαίο που φτάνουν τα 8, τα 9 και τοπικά ακόμα για λίγο τα 10 μποφόρ, έχοντας καθυλώσει πολλά δρομολόγια πλοίων στα λιμάνια. Χιόνια έπεσαν το βράδυ στα ορεινά της Ανατολικής Υπηρωτικής χώρας από το Πήλιο και κάτω και στην Πάμεθα χιόνισε και στο Γηθερώνα χιόνισε και στις ορεινότερες περιοχές της Αττικής χιόνισε και θα χιονίσει ακόμα και τις επόμενες ημέρες στην Ανατολική Πελοπόννησο, στην ορεινή Κορινθία, την ορεινή Αργολίδα, την ορεινή Λακωνία και στην Κρήτη κυρίως, όπου εκεί τα χιόνια θα είναι περισσότερα, γιατί όπως έλεγα και χθες, η ψυχρή μάζα που μας ήρθε ήταν ξηρή. Δεν είχε πολύ υγρασία και έτσι τα χιόνια ήταν λίγα. Περισσότερα χιόνια θα έχει η Κρήτη, διότι θα πάρει υγρασία από το Αιγαίο η ψυχρή μάζα και θα ασπρίσει την Κρήτη περισσότερο. Σιγά σιγά εξασθενεί από τα βόρεια η κακοκαιρία αυτή, προσωρινά όμως, διότι την Παρασκευή περιμένουμε νέα υποτροπή του καιρού με νέες βροχές και χιονόνερο και χιόνια στις ίδιες περιοχές και κυρίως στις νοτιότερες. Για σήμερα περιμένουμε ουσιαστικά στην Αθήνα να έχουμε έναν καιρό συνεφιασμένο με ανοίγματα όμως. Η θερμοκρασία με βροχές και χιονόνερο στα γύρω ορεινά αλλά και βοριάδες που φτάνουν ιδιαίτερα στο νότιο Εβοϊκό τα 8 και τα 9 μποφόρ και θερμοκρασία από 4 έως 7 βαθμούς Κελσίου
δηλαδή 8 βαθμούς κάτω σε σχέση με χθες. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε συννεφιά με χιονόνερο και χιόνι στα γύρω ορεινά, Βοριαδάκι μέχρι 6 μποφόρ εκεί, Βαρδάρης, και από 1 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Αύριο, χαμηλή θερμοκρασία θα διατηρηθεί και για τις επόμενες ημέρες. Ναι, σε χαμηλά επίπεδα θα κινηθεί ο υδράργυρος και πραγματική άνοδο θα δούμε, κυρίως την Κυριακή, όπου η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 14-15 βαθμούς Κελσίου. Αρκετά ψηλή για την εποχή. Οι 15 βαθμοί βέβαια, ναι. Αλλά και οι χαμηλές αυτές θερμοκρασίες είναι οι 7 και 8 βαθμοί τώρα που έχουμε. Είναι πάλι πολύ χαμηλές στην εποχή. Αν σκεφτούμε ότι το Δεκέμβριο η μέση θερμοκρασία για το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου είναι γύρω στους 13 με 14 βαθμούς. Διαβάζουμε πάντως για κρύο Ουκρανίας, ότι έρχεται κύμα κακοκαιρίας όπως στην Ουκρανία. Αυτές οι μάζες, οι αέριες, όπως σας είπα, είναι ξηρές, γιατί ακριβώς ήρθαν από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Στην Τουρκία χιόνισε και διακόπηκε ένας αγώνας εχθές, αν το πήρατε είδηση, επειδή η μάζα η ίδια, η ξηρή, πέρασε από τον εύξηνο πόντο και τράβηξε υγρασία και έριξε πολύ χιόνι στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ σε εμάς δεν έγινε τίποτα σπουδαίο. Πέσαν κάποιες νυφάδες και στην Πάρνηθα, όπως είπα, και στα ορεινά της όλης της Ανατολικής Υπηρετικής χώρας, από το Πήλιο και κάτω. Αυτό ήταν όμως. Δεν έχει πολύ χιόνι. Οπότε ουσιαστικά περιμένουμε συνέχιση των φαινομένων και για σήμερα. Συνέχιση και των ήπιων φαινομένων, αλλά το κρύο θα συνεχιστεί. Θέλω να επισημάνω ότι το βράδυ και το πρωί θα έχουμε παγετό στα κεντρικά και βόρεια υπηρετικά. Σήμερα ο υδράργυρος έπεσε στους μείον 8, μείον 7 βαθμούς Κελσίου στη Μακεδονία και στην κεντρική, την δυτική Μακεδονία και την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες, όπως τη Φλόρινα, την Καστοριά, την Κοζάνη, το Νευροκόπη, το Παρανέστη, το Μέσοβο. Εκεί είχαμε μείον 3, μείον 5 βαθμούς κάτω το 0. Για την Αττική, λίγα λόγια σήμερα και τις υπόλοιπες ημέρες. Ναι, βεβαίως. Πριν λίγο μίλησα για την Αττική, να το επαναλάβω. Περιμένουμε νεφώσεις με χιόνι στα γύρω ορεινά. Βοριάδες βορειοανατολικού νέμους 7 με 8 και στο νότιο Εβοϊκό 9. Και δεν αποκλείεται στα πιο ανοιχτά στον Καβοντόρο μέχρι 10. Ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 4 έως 7 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Κύριε Αρνιακέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Όσοι από εσάς πάντως έχετε αποφασίσει σήμερα να κάνετε κάποιο ταξίδι, έχετε προγραμματισμένο κάποιο ταξίδι που θα χρησιμοποιήσετε κάποιο πλοίο, καλό είναι πρώτα να ενημερωθείτε, να πάρετε ένα τηλέφωνο στην εταιρεία, στην ναυτιλιακή εταιρεία με την οποία είχατε σκοπό να ταξιδέψετε. Πολλά από τα δρομολόγια έχουν ακυρωθεί, όπως και τα χθεσινόβραδινά που πηγαίνανε στην Κρήτη, μιας και υπολογίζανε πως τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα τους έβρισκαν στον δρόμο, οπότε αποφασίσαν να τα ακυρώσουν. Καλό είναι να ενημερωθείτε εάν έχετε προγραμματισμένο κάποιο ταξίδι. Στο σημείο αυτό να περάσουμε να ρίξουμε και μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί αυτή τη στιγμή το zoogla.gr. Το πρώτο πρωτοσέλιδο στους 16 Ολυμπιακός, στην επόμενη φάση του Champions League μετά την νίκη με 3-1 επί της Anderlecht. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο παρανομούσαν κάτω από τη μύτη του Διώτη πολεοδομικές αυτερεσίες στο συγκρότημα που διαμένει ο πρώην εισαγγελέας. Πάμε στο τρίτο πρωτοσέλιδο, η δράση της Χρυσής Αυγής σε ένα τέρα. Στο φως τα ψηφιακά ευρήματα της αντιτρομοκρατικής από τα σπίτια των βουλευτών. Ενώ το τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, δεν γνώριζα, δεν άκουσα, με υπόμνημα ο Γιάννος Παπαντονίου, κατέθεσε στην εισαγγελέα για το πόθεν έσχες. Αυτά λοιπόν και τα πρωτοσέλιδα της ηλεκτρονικής εφημερίδας zoogla.gr και στο σημείο αυτό να περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride.
σας σήμερα και πάλι. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν από το διάλειμμα ακούσαμε τον κύριο Αρνιακό να μας μιλάει για το κύμα κακοκαιρίας που όπως φαίνεται θα διαρκέσει μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα οι όποιες επιπτώσεις από την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τις επόμενες ημέρες, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, των χιονοπτώσεων και του παγετού. Ειδικότερα, όλοι εσείς θα πρέπει να ασφαλίσετε τα αντικείμενα τα οποία, αν παρασυρθούν από τον άνεμο, ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς. Να ντυθείτε κατάλληλα με πολλά στρώματα, πολύ ελαφριά και ζεστά ρούχα και αδιάβροχες μπότες. Επίσης, αν πρόκειται να μετακινηθείτε, να ενημερωθείτε για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου και αν πρόκειται να μετακινηθείτε σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις, να έχετε το όχημά σας, να έχετε στο όχημά σας αντιολισθητικές αλυσίδες. Να αποφεύγετε επίσης την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές περιοχές και να ενημερώνεστε από τους οικείους σας για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσετε. Να μεταβάλλετε το πρόγραμμα των μετακινήσεων σας ώστε να αποφεύγετε την αιχμή των καιρικών φαινομένων. Να αποφεύγετε επίσης τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θάλασσες και παράκτες περιοχές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων. Και επίσης να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των κατατόπου αρμόδιων φορέων όπως η τροχέα. Να πούμε πως ήδη έχουν αποφασιστεί έκτακτα μέτρα για την προστασία των αστέγων. Στο Δήμο Αθηναίων έχουν τεθεί σε 24ωρη λειτουργία δύο θερμενόμενοι δημοτικοί χώροι, ενώ σε ετοιμότητα βρίσκεται ήδη και ο ξενώνας αστέγων. Να πούμε πως πρόκειται για τους εξής χώρους. Το πρώτο είναι ο Πολιτιστικό Κέντρο 4ης Δημοτικής Κοινότητας. Βρίσκεται στην οδό Λένορμαν και Αλεξανδρίας 35, ενώ το δεύτερο είναι η Λέσχη Φιλία στην Κυψέλη. Στην οδό Κίου 5, το οποίο είναι έτοιμο να φιλοξενήσει αστέγους, είναι και το υπνοτήριο επί της Αλικαρνασσού 49. Εκεί εκτός από διανυκτέρευση, οι άστεγοι θα μπορείτε να λάβετε σε σίτιο ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να κάνετε κάποιο μπάνιο. Λοιπόν, να πούμε πως για να ενημερωθείτε και να δείτε ποια είναι τα κέντρα τα οποία έχουν σήμερα ειδικούς θερμενόμενους χώρους, μπορείτε να μπείτε στην σελίδα ζούγκλα.gr, βλέπετε και το πρωτοσέλιδο άλλωστε στα πλάνα σας υπό το 0, όπου υπάρχουν διευθύνσεις, υπάρχουν τα κέντρα που Κυριακή θα μπορούν να φιλοξενήσουν τους αστέγους για τέτοιες περιπτώσεις. Να αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στο τελευταίο αντίο που δώσανε στον Νέλσον Μαντέλα. Όλη η φίλιος τίμησε τον Νέλσον Μαντέλα, περίπου 86.000 πολίτες της Νότιας Αφρικής και περισσότεροι από 90 ηγέτες από όλο τον κόσμο σύρευσαν στο στάδιο FNB του Johannesburg για τη μαραθώνια επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του Νέλσον Μαντέλα. Μεταξύ των ηγετών που αναμενόταν να απευθύνουν λόγο για τον ιστορικό ηγέτη της Νότιας Αφρικής είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Μπαράκ Ομπάμα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Ντίλμα Ρούσεφ, ο αντιπρόεδρος της Κίνας, Λιγουνα Τσάο, ο πρόεδρος της Κούβας, Ραούλ Κάστρο και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κιμούν. Όταν ο Ομπάμα ανέβαινε στο βήμα για να ποτίσει φόρο τιμή στον Μαντέλα, σταμάτησε μπροστά από τον πρόεδρο της Κούβας, Ραούλ Κάστρο, και τον χαιρέτησε. Εν συνεχεία, μιλώντας από το βήμα, ο Μπαράκ Ομπάμα αναφέρθηκε στον Νέλσον Μαντέλα, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον τελευταίο μεγάλο υμνητή της ελευθερίας του 20ου αιώνα. Από την πλευρά του, ο Ραούλ Κάστρο, επικαλούμενος στα λόγια του αδελφού του Φιντέλ, είπε ότι ο Μαντέλα θα μείνει στην ιστορία ως ο άνθρωπος που μπόρεσε να ενώσει το έθνος του. Να πούμε πάντως πως το γύρο του διαδικτύου κάνει ιστορική χειραψία των δύο μεγάλων πολιτικών ανδρών, του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, του Μπάρακ Ομπάμα, και του Προέδρου της Κούβας, Ραούλ Κάστρο. Ο Ομπάμα χαιρέτησε τον Κάστρο την ώρα που ανέβαινε στο βήμα προκειμένου να αποτίσει φοροτιμή στον εκλειπόντα Νέλσον Μαντέλα. Η τελετή έλαβε χώρα στο χωρητικότητας 95.000 θέσεων στάδιο FMB κοντά στο Σοβέτο, όπου κάποτε ζούσε ο Μαντέλα. Ήταν σε αυτό το στάδιο που κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2010 ο Ματίμπα έκανε την τελευταία δημόσια εμφάνισή του. Το κοινό ξεκίνησε να σειραίει στο επιβλητικό στάδιο από τα ξημερώματα, δημιουργώντας τεράστιο μποτιλιάρισμα στους γυροδρόμους, ενώ είχε να αντιμετωπίσει και τον βροχερό καιρό, ο οποίος ωστόσο δεν πτωήθηκε σε καμία περίπτωση.
Το μνημόνιο, το μνημόσυνο, συγγνώμη, ξεκίνησε λίγο. Το μνημόνιο, είδες, έχει μείνει και το λέμε συνέχεια τώρα. Ξεκίνησε λίγο μετά τις 11, τοπική ώρα και Ελλάδος, με τον εθνικό ύμνο της Νότιας Αφρικής από μια χοροδία, τα εγγόνια του Μαντέλα και ο πολιτικός κόσμος από όλο τον πλανήτη στη συνέχεια, αναμενόταν να αποτίσουν φόρο τιμή στον άνθρωπο σύμβολο της ειρήνης, ο οποίος απεβίωσε την περασμένη Πέμπτη στο σπίτι του, στο Johannesburg, σε ηλικία 95 ετών, έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια του αναπνευστικού. Να πούμε πως οι συναρμόδιοι υπουργοί και ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσίασαν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Το Zoungla.gr παρευρέθηκε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της ΕΣΥΑ. Πριν από την έναρξη της παρουσίασης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, ο Γενικός Γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο κ. Σούρλας, αναφέρθηκε στην προσωπικότητα του Νέλσον Μαντέλα. Η σημερινή Παγκόσμια ημέρα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί γίνεται η κηδεία του Νέλσον Μαντέλα, του μεγάλου ηγέτη, του αγωνιστή της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Τον άνθρωπο που έθεσε τέρμα στο Απαρτχάιντ, που στάθηκε στεναρά, αποφασιστικά και αποτελεσματικά απέναντι στις πολιτικές των φυλετικών διακρίσεων. Εμάς τους Έλληνες μας συγκινεί ακόμη περισσότερο ο θάνατός του, γιατί στους αγώνες του τον ενέπνευσε και ο αρχαιοελληνικός πολιτισμός. Οι αρχαίοι Έλληνες τραγικοί και ιδιαίτερα ο Σοφοκλής. Όπως έλεγε στην αντιγόνη του Σοφοκλή, βρήκε την πληρέστερη έκφραση του ανθρώπινου χρέους. Άλλωστε τον είδαμε πριν από λίγα χρόνια να εκφράζει το θαυμασμό του και για τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Τον ακούσαμε να λέει ότι η Ελλάδα είναι η μητέρα της δημοκρατίας και ευχόταν η Νότιος Αφρική να είναι μία από τις καλές θυγατέρες της. Για το μεγάλο αυτό ηγέτη, ας κρατήσουμε τις παρακαταθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε ένδειξη λοιπόν τιμής και ευγνωμοσύνης στηρίχθηκε ενός λεπτού σιγή. Ας ακούσουμε όμως. Και τον κύριο Σούρλα να μιλάει μέσα από το κτίριο της ΕΣΥΑ, όπου παρευρέθηκε για τηλεόραση της Ζούγκλας. Σε αυτούς είναι ζήτημα συνείδησης. Αυτός ο φοβερός εσωτερικός ελεγκτικός μηχανισμός, που αν εκλείψει, δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να επιβληθεί το γραπτό δίκαιο, το θετικό δίκαιο, που βεβαίως η εφαρμογή του, όπως ξέρουν οι νομικοί, είναι υποχρεωτική. Τα δικαιώματα του ανθρώπου συνιστούν το θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο η ανθρωπότητα επιχειρεί να οικοδομήσει ένα ειρηνικό, ευίωνο μέλλον για όλους τους ανθρώπους σε κάθε γωνιά της γης. Είναι παγκόσμια επιδίωξη αυτή, όπου υπάρχει άνθρωπος. Και όσοι πιστεύουν στον άνθρωπο, στη δημιουργική συνύπαρξη μεταξύ των λαών και των ανθρώπων. Λειτουργούν ως διεθνείς νόρμες ή σταθερές, διασφαλίζουν την προστασία όλων των ανθρώπων, όπου και αν βρίσκονται, από κάθε μορφής πολιτική, νομική, κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική εκμετάλλευση ή κακομεταχείριση και παράλληλα από κάθε μορφής διάκριση. Που δυστυχώς τα φαινόμενα αυτά δεν έχουν εκλείψει και μάλιστα σε μερικές περιοχές έχουν πάρει διαστάσεις απάνθρωπες. Ανήκουν σε όλους, όπως είπε ο Υπουργός προηγουμένως, και μπορεί να είναι μια ισχυρή κινητήρια δύναμη για την ανθρώπινη αξιοπρεπή και δίκαιη διαβίωση στα σπίτια μας, στους χώρους, στα σχολεία μας, όπου ζούμε και κυκλοφορούμε. Θέτουν τις προϋποθέσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα, υπό τις οποίες ο καθένας από εμάς μπορεί και πρέπει να είναι σε θέση να ζει με αξιοπρέπεια, χωρίς εξευτελιστική και διακριτική μεταχείριση. Για να είναι τούτο εφικτό πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές, να υπάρχουν προϋποθέσεις, να υπάρχουν διαδικασίες, να αξιοποιηθούν, να υπάρχει μεθόδευση. Θα πρέπει να υφίσταται ένα κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, θεσμοί και υπηρεσίες που θα σέβονται και θα προστατεύουν το πλήρες εύρος των ατομικών και πολιτικών και οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση το πλαίσιο αυτό. Παράλληλα όμως πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο αρχών και κατευθύνσεων. Να υπάρχει μια παιδεία που να επιδιώκει να δώσει στην κοινωνία υπεύθυνους και ελεύθερους ανθρώπους. Να καλλιεργεί την ηθική συνείδηση, όπως είπα προηγουμένως, τον σπουδαίο αυτό ελεκτικό μηχανισμό και να καλλιεργεί, να αναπτύσσει, να επιδιώκει ένα ηθικό κοινωνικό περιβάλλον. Αν δεν υπάρχει αυτό το ηθικό κοινωνικό περιβάλλον, το υπόστρωμα, πιστεύω ότι κανένας νόμος δεν μπορεί να αποδώσει και καμία κοινωνία δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτά που έχουν εκλείψει, έχουν ατονίσει και τα δυο, και η ατομική συνείδηση, η ηθική συνείδηση έχει χαλαρώσει και το ηθικό, αυτό το, ο κοινωνικός έλεγχος, τι θα πει ο κόσμος για μας, τι θα πει αν κάνουμε τούτη την άλλη πράξη, έχουν αμβληθεί αυτά.
έχουν ξεπεραστεί. Και καμιά φορά θεωρούνται και παροχημένα και ξεπερασμένα παλιωμοδίτικα. Σου λέει ότι θα πει κοινωνία τώρα. Έχω πως έχω πει και σε μια άλλη εκδήλωση. Αν φτάσει κανείς στο σημείο να τον φτύνουν και να λέει ψιλοβρέχει, δεν περιμένεις καμιά προκοπή. Ακούσαμε τον κύριο Σούρλα. Μήνυμα όμως και για την ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έδωσε και ο Υπουργός Προστασίας Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Νίκος Δένδιας. Ο σημερινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσφέρεται για να επισημάνουμε ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ελευθεριών των πολιτών, όπως αυτά καταγράφονται ως οι θεμελιώδεις αξίες της ζωής, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα της ελληνικής δημοκρατίας, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας Νίκος Δένδιας στο μήνυμά του για την Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο μήνυμα επίσης αναφέρει, ασφάλεια και ελευθερία δεν είναι απλώς ταυτόσιμες έννοιες, αλλά το αναφέρετο δικαίωμα κάθε δημοκρατικής κοινωνίας, όπως ορίζει άλλωστε η ίδια η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Σήμερα, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά, είναι πασιφανές ότι το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προασπίζει και θωρακίζει τις αξίες αυτές, επιτελώντας το συνταγματικό του καθήκον ως πολιτική ηγεσία και ως μηχανισμός ελέγχου των σωμάτων ασφαλείας απέναντι σε οποιοδήποτε αντιμάχεται την άσκηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η προστασία της ζωής, της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας του Έλληνα πολίτη είναι και θα συνεχίσει να είναι το κύριο μέλημά μας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και την ημέρα των, Παγκόσμια ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πριν πάμε στα πολιτικά νέα της χώρας μας, μιας και είναι αρκετά και αυτά, να πούμε πως από αύριο τίθεται σε εφαρμογή το εορταστικό ωράριο στα καταστήματα της Αττικής, τα οποία θα λειτουργήσουν τις Κυριακές 15 και 22 Δεκεμβρίου, ενώ θα είναι κλειστά την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα λοιπόν με την Ομοσπονδία των Εμπορικών Συλλόγων Αττικής, Όμορων Νόμων και Νήσων. Ειδικότερα να πούμε, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή προτείνεται λειτουργία των καταστημάτων από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ. Το Σάββατο στις 14, στις 21 και τις 28 από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα και τις 2 Κυριακές 15 και 22 από τις 11 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Επίσης, το εορταστικό ωράριο για την Τρίτη 24, δηλαδή την παραμονή των Χριστουγέννων, και την Τρίτη 31, παραμονή Πρωτοχρονιάς, είναι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, την Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου και Τετάρτη 1 και Πέμπτη 2 Ιανουαρίου του 2014 τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Σημειώνεται επίσης ότι την 5η 2 Ιανουαρίου του 2014 τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά λόγω της απασχόλησης του προσωπικού κατά την Κυριακή 22 12 του 2013. Από την Παρασκευή πάντως 3 Ιανουαρίου 2014 θα επανέλθει το κανονικό ωράριο που θα ακολουθείται από τα καταστήματα που ανήκουν στην εμβέλεια των κατατόπους εμπορικών συλλόγων του Λεκανοπεδίου Αττικής, όπως σημειώνει το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Να πούμε πάντως πως ο Εμπορικός Σύλλογος Αθήνας αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι για την εργασία της Κυριακής 15-12 θα δοθεί εκ περιτροπής στο προσωπικό μια ημέρα αναπληρωτικής ανάπαυσης. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το εορταστικό ωράριο που θα ξεκινήσει από αύριο. Ο κόσμος έχει βγει ήδη στους δρόμους και κοιτάνε τις βιτρίνες, ψωνίζουν, κάνουν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια. Όσο περνάνε οι μέρες θα αυξηθεί ο κόσμος. Η Αθήνα εξάλλου φωταγωγήθηκε κιόλας χριστουγεννιάτικα. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος έχει μπει πια σε χριστουγεννιάτικη διάθεση. Πολλοί από εσάς έχετε στολίσει στα σπίτια σας, λαμπάκια, δέντρα και γενικώς ένα ευχάριστο κλίμα που είναι χαρακτηριστικό των ημερών αυτών. Επίσης, ένα άλλο χαρακτηριστικό των ημερών αυτών είναι και οι επισκέψεις που έχουμε πολύ συχνά από τους επικεφαλείς της Τρόικας, τις συναντήσεις με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Ανάπτυξης. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας εξέφρασε σε δηλώσεις του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC την αισιοδοξία του ότι η Ελλάδα θα λάβει τη δόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, παρά τη φημολογία ότι οι συνομιλίες με την Τρόικα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Συνεχίζουμε τις συνομιλίες με στόχο να επιτύχουμε μια συμφωνία το συντομότερο δυνατό. Το ορόσημο φαίνεται να γίνεται αποδεκτό, άρα περιμένουμε την αποδέσμευση της δόσης μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε ο κ. Στουρνάρας.
Ο Γιάννης Τουρνάρας πάντως επανέλαβε μιλώντας στο SNBC το βράδυ της Δευτέρας την άποψή του ότι η Ελλάδα δεν μπορεί πλέον να προωθεί πολιτικές λιτότητας και περικοπές. Η Τρόικα δεν πιέζει την Ελλάδα να προχωρήσει σε περαιτέρω περικοπές προκειμένου να εξασφαλίσει την επόμενη δόση της βοήθειας, σημειώνει από τη μεριά του το Αμερικανικό Δίκτυο. Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε στο SNBC ότι είναι αισιόδοξος για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα πιστεύει πως η χώρα θα καταφέρει να αποκτήσει πρόσβαση στις αγορές μέσα στο 2014. Και να δεν αλλάζουμε θέμα, όπως καταλαβαίνετε, παραμένουμε στα πολιτικά. Ο πρόεδρος όμως του Eurogroup, ο Γερούντα Ισελμπλουμ, προσερχόμενος στη συνεδρία, δήλωσε: «Ελπίζω να έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στην Ελλάδα σε ό,τι με αφορά. Θα επιθυμούσα η αξιολόγηση της Τρόικας να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του έτους». Έπειτα λοιπόν από την αναστάτωση που δημιουργήθηκε γύρω από το ζήτημα της επιστροφής της Τρόικας, ο Γερούντα Ισελμπλουμ προχώρησε στην παραπάνω δήλωση, χωρίς ωστόσο να απαντά στο ενδεχόμενο συμφωνίας μέσα στο Δεκέμβριο. Για αυτή την πιθανότητα, μάλιστα, παρέπεμψε στην ενημέρωση που θα έχει από την Τρόικα, τονίζοντας ωστόσο ότι η Ελλάδα χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά για να επιστρέψει στις αγορές και ότι η Ευρωζώνη τη στηρίζει, όσο υλοποιεί τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Ο υπηρεσιακός υπουργός οικονομικών της Γερμανίας, ο Σόιμπλε, δήλωσε πως η Ελλάδα συνολικά βρίσκεται σε καλό δρόμο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν ακόμα ανοιχτά σημεία με την Τρόικα, τα οποία, όπως διευκρίνησε, είναι αντιμετωπίσιμα. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες, τόνισε πως η Ελλάδα έχει κάνει πολλά και προβλέπουμε στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Και σημείωσε πως αναμένεται τη διεξαγωγή επικοδομητικής συζήτησης για την Ελλάδα, όπως και για το θέμα της τραπεζικής ενοποίησης. Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ απάντησε ότι σίγουρα έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος. Πρέπει όμως πρώτα, λέει, να ακούσουμε τους εκπροσώπους της Τρόικας για να δούμε πόσες πιθανότητες υπάρχουν να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Όταν ρωτήθηκε πάντως για τις προσπάθειες που κάνει η Ελλάδα να επιστρέψει αγορές, ο πρόεδρος του Eurogroup σχολίασε ότι η φιλοδοξία μιας χώρας που βρίσκεται σε μνημόνιο να βγει στις αγορές το συντομότερο δυνατό είναι μια υγιή στάση. Η Ελλάδα, λέει, πρέπει να μείνει προσιλωμένη στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει και εμείς θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε. Σημείωσε λοιπόν ο Γερούν Ντάισελμπλουμ. Σωστά. Λοιπόν, το χειρότερο, λέει, όπως το χειρότερο κομμάτι της κρίσης έχει περάσει. Αλλά βρισκόμαστε ακόμα στο μέσο διαδικασίας διαχείρισης της κρίσης, προειδοποίησε ο Επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλι Ρεν, που έστειλε ακόμα σήμα και στη Γερμανία ότι η δημοσιονομική πολιτική της νέας κυβέρνησης στο Βερολίνο θα ελέγχεται από την Κομισιόν. Όπως είπε στη συνέντευξή του στην εφημερίδα Frankfurter, ο προϋπολογισμός που θα κατατεθεί από την κυβέρνηση συνασπισμού θα ελεγχθεί από την θέσπιση κατώτατου μισθού, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της εσωτερικής ζήτησης στη χώρα, όπως είπε. Ο Ρεν προσέθεσε ότι ο έλεγχος που ασκείται στη Γερμανία για το πλεόνασμα στο εμπορικό της ισοζύγιο δεν έχει τον χαρακτήρα τιμωρίας, αλλά επισήμανε ότι δεν θα είναι εύκολο για τη Γερμανία να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό τις εξαγωγές και στο μέλλον. Σημειώνεται ότι η Γερμανία ανακοίνωσε χθες τις περισσότερες εξαγωγές που έχουν γραφτεί ποτέ σε διάστημα ενός μήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία πάντως Οκτωβρίου, η αξία των προϊόντων τα οποία εξήχθησαν ανήλθε σε 91,1 δις ευρώ. Παραμένουμε στα δικά μας, μιας και επιτάχυνση του νομοθετικού έργου και εφαρμογή των εκκρεμών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ζήτησε χθες από την Ελλάδα το εκτελεστικό μέλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γιέργ Άσμουνσεν. Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του ΕΚΟΦΗΝ, ο Άσμουνσεν αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις της ελληνικής πλευράς με την Τρόικα, εστιάζοντας ωστόσο στο σκέλος των διαρθρωτικών αλλαγών και όχι στο δημοσιονομικό κομμάτι του ελληνικού προγράμματος. Αν και υπάρχει το θέμα του δημοσιονομικού κοινού για εμάς, πιο σημαντικό ζήτημα είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας την Ελλάδα να προχωρήσει στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα καταδείξουν ότι παραμένει πιστή στο πρόγραμμα προσαρμογής. Ο Γερμανός αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναγνώρισε τις προσπάθειες που έγιναν υπό δύσκολες συνθήκες για την καλή συνεργασία με τον Γιάννη Τουρνάρα. Αναφορικά δε με τη δόση του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, είπε ότι αυτή θα εκταμιευτεί μόλις καλυφθεί το προαπαιτούμενο για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Να κλείσουμε όμως το θέμα αυτό και να περάσουμε στο ραντεβού με την Τρόικα. Σήμερα λοιπόν το ραντεβού με την Τρόικα αρχίζει σήμερα ο νέος γύρος των διαπραγματεύσεων. Πριν όμως πούμε για το ραντεβού αυτό, το σημαντικό ραντεβού αυτό με την Τρόικα,
Να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και επιστρέφουμε. Καλή σας ημέρα και πάλι κυρίες και κύριοι. Παρακολουθήσατε το πρώτο ζωντανό δελτίο ειδήσεων της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε λοιπόν να μας καλείτε στο 211 55 50 500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@papakizoungla.gr, αλλά να μας βρείτε και στο Facebook με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση και στο Twitter πάλι με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Να μην ξεχνάμε και να μην το ξεχνάτε και εσείς, μιας και εσείς θα είστε οι τυχεροί, εάν αποφασίσετε να κάνετε ένα like στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook. Το αφασία.gr μαζί με την τηλεόραση της Ζούγκλας αποφάσισαν να σας κάνουν ένα χριστουγεννιάτικο δώρο, ένα iPad 4ης γενιάς. Είναι ένα δώρο αξίας 720 ευρώ που θα γίνει δικό σας μόνο με ένα like στη σελίδα του αφασία.gr στο Facebook. Όπως είπαμε, αρχίζει σήμερα ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με την Τρόικα με στόχο σε αυτή τη φάση να οριστικοποιηθεί η λύση για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα και να επέλθει συμφωνία σε δύο άλλα ανοιχτά ζητήματα, σε αυτό των πληστηριασμών και του ΦΠΑ στην εστίαση ώστε να αποτραπούν μονομερείς κινήσεις της Αθήνας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα άλλα θέματα, όπως το δημοσιονομικό κοινό του 2014 και των επόμενων ετών, παραπέμπονται ουσιαστικά στην επόμενη φάση των διαβουλεύσεων τον Ιανουάριο. Σήμερα λοιπόν οι επικεφαλείς της Τρόικας έχουν συναντήσεις με τους υπουργούς οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα και ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, ενώ την Πέμπτη θα συναντηθούν με τον υπουργό εργασίας Γιάννη Βρούτσι. Στο θέμα λοιπόν η πρόταση της κυβέρνησης είναι η διατήρηση δύο εργοστασίων με 341 άτομα προσωπικό και έσοδα από εξαγωγές 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εάν σε δύο μήνες φανεί ότι το επιχειρηματικό σχέδιο δεν επιβεβαιώνεται και η εταιρεία δεν είναι βιώσιμη, τότε θα συρρυκνωθεί σε ένα στρατιωτικό εργοστάσιο και το πλεονάζον προσωπικό θα απολυθεί. Στη συνάντηση με τον κύριο Στουρνάρα, το βασικό θέμα θα είναι η παράταση του μειωμένου συντελεστή του ΦΠΑ 13% στην εστίαση, καθώς το μέτρο λύγει στο τέλος του έτους και αν το Υπουργείο Οικονομικών δεν νομοθετήσει, ο συντελεστής θα επανέλθει αυτομάτως στο 23%. Το Οικονομικό Επιτελείο υποστηρίζει ότι το μέτρο είναι δημοσιονομικά ουδέτερο. Στη χειρότερη περίπτωση έχει πολύ μικρή αρνητική επίπτωση στα έσοδα, μικρότερη των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η Τροϊκά, από την άλλη, υποστηρίζει πως υπολογίζει ότι οι απώλειες εσόδων ανέρχονται σε 200 με 300 εκατομμύρια ευρώ. Σε κάθε πάντως περίπτωση, η κυβέρνηση θα επιμείνει στη διατήρηση του χαμηλού συντελεστή και σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεσα συμφωνία για το κόστος του μέτρου, θα νομοθετήσει χωρίς την εγκρίσή της. Αυτό είναι κάτι που ούτε η Τρόικα το θέλει, αλλά ούτε και η Αθήνα. Επίσης, συνάντηση με τον κύριο Στουρνάρα θα γίνει μια τελευταία επισκόπηση του νομοσχεδίου για το φόρο ακινήτων. Σημειώνεται ότι η κατάθεσή του στη Βουλή αναβλήθηκε για την Τετάρτη, για σήμερα δηλαδή Τετάρτη ή Πέμπτη. Τέλος, στο τραπέζι θα βρεθεί το θέμα των φόρων υπέρ τρίτων. Με τον Χατζηδάκη θα συζητηθεί καταρχάς το θέμα των πληστηριασμών και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, η κυβέρνηση θα καταθέσει προς ψήφιση στη Βουλή τη δική της ρύθμιση, καθώς η απαγόρευση πληστηριασμών εκπνέει στο τέλος του έτους. Η κυβέρνηση προτείνει παράταση του καθεστώτος προστασίας της πρώτης κατοικίας για ένα έτος, αλλάζοντας ωστόσο τα κριτήρια. Η αντικειμενική αξία της προστατευόμενης κατοικίας θα μειωθεί στις 200.000 για το άγαμο. Για τον άγαμο από 300.000 ευρώ σήμερα. Επίσης, θα διαπραγματευτεί ένα καθεστώς υποχρεωτικού εξοδικαστικού συμβιβασμού με διαμεσολάβηση ειδικών δικηγόρων λογιστών από το 2015. Δεύτερο σημαντικό θέμα στην ατζέντα της συνάντησης Χατζηδάκη και Τρόικας είναι η υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων που προτείνει ο ΩΣΑ για την άρση των στρεβλώσεων στην οικονομία.
Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι θα εφαρμόσει το 80% αυτών των συστάσεων, αλλά η Τρόικα πιέζει για την υλοποίηση του συνάλλου. Πάντως, με τον κύριο Βρούτς, τα θέματα είναι δύο. Πρώτον, τα μέτρα για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού το 2014. Ο Υπουργός Εργασίας είχε προτείνει μέτρα που τα αποτιμούσε σε 900 εκατομμύρια ευρώ. Το Γενικό Λογιστήριο, βέβαια, έκοψε κάποια από αυτά και ενέγραψε στον προϋπολογισμό 600 εκατομμύρια ευρώ. Η Τρόικα αποδέχεται 400 εκατομμύρια και διατηρεί επιφυλάξεις για τα υπόλοιπα. Δεύτερο είναι η απολύση στον ιδιωτικό τομέα. Οι ξένοι εμπειρογνώμονες ζητούν αύξηση του ωριαίου μηνιαίων απολύσεων και να μην απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την επικείμενη συνάντηση που θα έχουν οι Υπουργοί Οικονομικών, ο κ. Τουρνάρας και Ανάπτυξης με τον κ. Χατζηδάκη. Και να πάμε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος, όπως λέει, το χρέος είναι αντιμετωπίσιμο με πολλούς τρόπους, χωρίς δάνειο. Η χώρα, λέει, δεν θα πάρει νέο δάνειο και άρα δεν θα υπάρχει νέο μνημόνιο. Θα υπάρχει, ωστόσο, λέει, επιτήρηση όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Μέγκα προχθές το βράδυ. Ο κύριος Βενιζέλος, ο οποίος για ακόμη μια φορά άσκησε εντονότατη κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι έχει άψογες σχέσεις με τον Πρωθυπουργό και διαφοροποιήθηκε σε σχέση με το μέγεθος των ευθυνών καθενός στην τελευταία κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Υπογράμμισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και ότι οι ευρωεκλογές είναι δευτερεύουσες εκλογές που δεν θα κρίνουν το μέλλον της κυβέρνησης, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα πάει παθητικά στις ευρωεκλογές. Υπάρχουν ακόμα 7 μήνες και κάθε εβδομάδα θα αναλαμβάνεται και μια πρωτοβουλία, είπε. Χαρακτήρισε δε στρατηγική της ανεκπλήρωτης εφόδου τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση θα καταρρεύσει στις ευρωεκλογές. Αναφορικά πάντως με τα όσα του καταλογίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο θέμα των υποβρυχίων, ο κύριος Βενιζέλος δήλωσε ότι πρόκειται για μια σκευωρία εναντίον του, η οποία θα καταρρεύσει και πρόσθεσε. Εκτελείται συμβόλαιο συμφερόντων εναντίον μου. Η μόνη περίοδος διαφάνειας του Υπουργείου Άμυνας ήταν επί θητείας μου, επισήμανε, αλλά στο σημείο αυτό να τον ακούσουμε και τον ίδιο να τα λέει. Στην πραγματικότητα πεταμένα από το 2000 μέχρι το 2009. 4 υποβρύχια επίσης πεταμένα στον δρόμο. Ένα που δήθεν έγερνε στο Κύελο, το Παπανικολή, στο καλύτερο του στόλου, το καλύτερο πλοίο του στόλου, και άλλα 3 στο Σκαραμαγκά. Δεν έγερνε τελικά. Όχι βέβαια. Δεν έγερνε. Όχι βέβαια. Το καλύτερο. Πάρτε στα πρακτικά της Βουλής να διαβάσετε τις περιγραφές του κυβερνήτη, του αντιπλοιάρχου κυβερνήτη του Παπανικολή, που παίζει τη ζωή του στο βυθό μαζί με το πλήρωμά του. Να σε εξηγήσει τι σημαίνει το καλύτερο πλοίο του στόλου. Και όλος ο κόσμος, από γελιογράφους μέχρι ακαδημαϊκούς, έχει μείνει με το στερεότυπο του υποβρυχίου που έγερνε. Και έρχονται λοιπόν αυτοί οι κύριοι. Ικανοποιημένη πάντως να πούμε πως εμφανίζεται η ελληνική κυβέρνηση από τα αποτελέσματα του Eurogroup, ενώ αποδίδει τις παλινοδίες της Τρόικας περί την έλευσή της ή όχι στη χώρα, στις εσωτερικές αντιθέσεις της και στην επιμονή του εκπροσώπου του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου. Η κυβέρνηση δεν θέλει σε καμία περίπτωση να επηρεαστεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας από τη συμπεριφορά της Τρόικας, καθώς έχει μπροστά της δύο δύσκολα νομοσχέδια. Την φορολόγηση από τη μία των ακινήτων και την άρση των πληστηριασμών της πρώτης κατοικίας. Δεν θέλει όμως ούτε και να μην επιστρέψει η Τρόικα, η οποία μετά την εμπλοκή του περασμένου Σαββάτου έρχεται σήμερα στη χώρα μας. Εμφανίζεται αισιόδοξη επίσης ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά, ενώ υποστηρίζει ότι η εμπλοκή οφείλεται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στις πιέσεις που ασκεί τόσο στην ελληνική κυβέρνηση όσο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα και που ξεκινούν από τις διαφορές για τη συνολική διευθέτηση του ελληνικού χρέους. Η κυβέρνηση έχει επαναπροσδιορίσει τους στόχους της, καθώς η διαπραγμάτευση με την Τρόικα αποδεικνύεται εξαιρετικά σκληρή και επιμηκύνεται. Μέχρι την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 Δεκεμβρίου θα έχει κλείσει η συμφωνία για τα προαπαιτούμενα και θα εκταμιευθεί τελικά η δόση του 1 δις. Άλλωστε, το μοναδικό προαπαιτούμενο που έχει απομείνει είναι η ελληνική αμυντική βιομηχανία. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η ελληνική θα παραμείνει ζωντανό, θα αποχωρήσουν περί τους 500 εργαζομένους και θα διατηρήσει το εξαγωγικό της χαρακτήρα, καθώς επίσης ότι η λύση αυτή θα δοκιμαστεί στην πράξη για έναν χρόνο και μετά θα επαναξετεστεί. Το δύσκολο είναι πλέον ο συνολικός έλεγχος της ελληνικής οικονομίας, από τον οποίο εξαρτάται η εκταμίευση της μεγάλης δόσης των 4,8 δισεκατομμυρίων ευρώ,
Ποσό που η κυβέρνηση δεν μπορεί να καλύψει με εσωτερικό βραχύχρονο δανεισμό. Η κυβέρνηση θέλει να κλείσει όσο το δυνατόν συντομότερα τη διαπραγμάτευση προκειμένου να μην βαρύνεται κατά την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, από την πλευρά της Τρόικας έχει αποκλειστεί μια συνολική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Μετά το τέλος του Eurogroup, ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας, οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν την Τετάρτη και θα διαρκέσουν μια εβδομάδα, ενώ η Τρόικα θα επιστρέψει στην Ελλάδα τον Ιανουάριο με στόχο να βρεθεί λύσεις το συντομότερο δυνατόν ή δυνατόν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου. Στο πλαίσιο αυτό πάντως η κυβέρνηση θα νομοθετήσει μόνη της για τη φορολόγηση των ακινήτων και για τους πληστηριασμούς, ενώ είναι πολύ πιθανό ο χρόνος που πιέζει ουσιαστικά την άρση απαγόρευση των πληστηριασμών να έλθει με προεδρικό διάταγμα και το Μέγα Ρώμα Μαξίμου θα ήθελε να το αποφύγει κάτι τέτοιο. Βέβαια, παρά την ψυχραιμία και την αισιοδοξία που αποπνέει το κυβερνητικό επιτελείο, τα πράγματα δεν είναι και τόσο ρόδινα, μιας και η Τρόικα επιμένει ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει τηρήσει μια σειρά αποδεσμεύσεις. Η ελληνική πάλι κυβέρνηση απαντά ότι έχει πετύχει μοναδική στα χρονικά των δυτικών χώρων προσαρμογή. Με δεδομένες βέβαια τις πιέσεις της Τρόικας, η κυβέρνηση ψάχνει έναν έντιμο συμβιβασμό που θα της επιτρέψει να διατηρήσει το θερμόμετρο στο εσωτερικό της χώρας. Αν και δεν υπάρχει κλίμα κίνδυνος, αν και δεν υπάρχει μάλλον κίνδυνος καταψήφισης συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το κλίμα μεταξύ των βουλευτών δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Παραμένουμε βέβαια στο θέμα των πληστηριασμών. Μιας και χθες ψήφισμα κατά τη άρση αναστολή των πληστηριασμών παρέδωσε στη Βουλή πενταμελή αντιπροσωπεία τη ΕΚΠΙΖΟ μαζί με περισσότερες από 125.000 υπογραφές πολιτών που συγκέντρωσε κατά τη διάρκεια τη καμπάνια τη. Να πούμε πως πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος συγκέντρωση διαμαρτυρίας με 2 μηνύματα προς το Κοινοβούλιο. Ψηφίστε τώρα την τριετή αναστολή των πληστηριασμών χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αντιμετωπίστε ουσιαστικά και με προσεκτικό σχεδιασμό σε βάθος χρόνου το πρόβλημα των υπερχρεωμένων οικοκυριών και των κόκκινων δανείων. Το σχετικό ψήφισμα θα επιδοθεί στο ειδικό γραφείο του Προέδρου της Βουλής και στη συνέχεια η αντιπροσωπεία της ΕΚΠΙΖΟ θα γίνει δεκτή από τον πρώτο αντιπρόεδρο του σώματος, ενδεχομένων και από τον Πρόεδρο της Βουλής. Οι πληστηριασμοί δεν θα λύσουν το οικονομικό πρόβλημα των τραπεζών, αλλά θα αποτελέσουν χριστουγεννιάτικο δώρο στις εταιρείες που κατέχουν τα δάνεια. Θα στείλουν δεκάδες χιλιάδες οικογένειες και χιλιάδες μικροεπαγγελματίες στον δρόμο, ενώ θα απειληθεί η κοινωνική, οικονομική και πολιτική σταθερότητα της χώρας, προειδοποιεί η Ένωση. Επικοινωνιακό πυροτέχνημα, οι κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Αυτό ήταν ένα σχόλιο του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τα νοικοκυριά αυτά. Οι πρωτοβουλίες που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση για τα νοικοκυριά χωρίς ρεύμα αποτελούν μόνο ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα δήθεν κοινωνικής ευαισθησίας, τη στιγμή που οι τραγικές επιπτώσεις της μνημονιακής πολιτικής επιβάλλουν μια άμεση δέσμη συγκεκριμένων μέτρων προστασίας των ασθενέστερων στρωμάτων από την ενεργειακή φτώχεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει άμεση παροχή δωρεάν ηλεκτρικού ρεύματος 300 κιλοβατόρων το μήνα σε φτωχές οικογένειες και άνεργους, άμεση μείωση των τιμολογιών του ηλεκτρικού ρεύματος και της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης για όλους τους πολίτες, διακανονισμούς για την εξόφληση των λογαριασμών, διεύρυνση των κριτηρίων για υπαγωγή στο κοινωνικό τιμολόγιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σταθεί στο πλευρό της κοινωνίας, θα στηρίξει πρωτοβουλίες αντίστασης και αλληλεγγύης ενάντια στις διακοπές ρεύματος και θα αγωνιστεί για την υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών και του δικαιώματος στο ρεύμα και τη θέρμανση. Να πούμε πάντως πως στο σημείο αυτό, πως και το ΚΚΕ και η ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΙΓΑ σε επίκαιρη ερώτησή της προς τον κύριο Σαμαρά σημειώνει ότι τους τελευταίους μήνες, αντί για μέτρα υπέρ των ανέργων, προωθούνται συνερχώς μέσω προγραμμάτων απασχόλησης μέτρα επιδότησης των επιχειρηματιών, με κακοπληρωμένη εργασία χωρίς δικαιώματα για τους εργαζομένους. Μπροστά στις γιορτές του χειμώνα και στις δύσκολες συνθήκες που έχουν να αντιμετωπίσουν οι άνεργοι, πρέπει να στηριχτούν άμεσα με έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Τονίζει και προσθέτει ότι χρειάζεται ακόμη να αναμορφωθεί όλο το σύστημα προστασίας των ανέργων με σκοπό την ουσιαστική ανακούφισή τους. Η κυρία Παπαρίγα αναγνωρίζει ότι τα έκτακτα βοηθήματα δεν θα λύσουν το πρόβλημα των ανέργων, ωστόσο επισημαίνει ότι στην κατάσταση που βρίσκονται οι μακροχρόνια άνεργοι θα δοθεί μια μικρή ανάσα στην προσπάθεια επιβίωσή τους.
Και να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στην πρωτοβουλία των 58, μιας και πλήθος κόσμου συνέρευσε στο θέατρο Ακροπόλ, όπου πραγματοποιήθηκε η κεντρική εκδήλωση της πρωτοβουλίας των 58. Πρόκειται για την πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση στην Αθήνα για τον νέο πολιτικό φορέα της κεντροαριστεράς. Τίτλος της εκδήλωσης ήταν για την προοδευτική ανασυγκρότηση της Ελλάδας για τη δημοκρατική αλλαγή της Ευρώπης. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής Γιάννης Βούλγαρης, ενώ υπήρξαν παρεμβάσεις από τους Παρασκευά Αυγερινό, Γιάννη Μπέζο, τον κύριο Αγανίδη και την κυρία Καρακοστάκη, ενώ εκ μέρους των κινήσεων Δυναμική Ελλάδα, Νέοι Μεταρρυθμιστές, Μπροστά, Πολιτεία 12 και Πρωτοβουλία Δεύτερη που συμμετείχαν, μίλησε ο κύριος Στούντας. Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Σιμίτης, όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης, τον οποίο επίσης εστάλει πρόσκληση δεν θα παραδεθεί στην εκδήλωση, καθώς διαφωνεί με τη στρατηγική του εγχειρήματος των 58 και επίσης απορρίπτει τη σύμπλευση με το ΠΑΣΟΚ από τη στιγμή που υποστηρίζει, όπως εξηγεί, νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Η δημόσια εκδήλωση ξεκίνησε με τα ηχογραφημένα μηνύματα του υποψήφιου των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατικών για τη θέση του Προέδρου της Κομισιόν, Μαρτίν Σούλτς, και τον επικεφαλής της ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών, Χάνες Σμπόμποντα. Ο Μάρτιν Σούλτς, ο βιντεοσκοπημένο πάντως μήνυμά του, υποστήριξε ότι διακυβεύονται πολλά στην Ευρώπη, καθώς η κρίση τροφοδότησε τον ευρωσκεπτικισμό. Γι' αυτό και τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει, προσθέτοντας ότι έχω προσωπικά δεσμευτεί για αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να ανατρέψουμε τη σημερινή πλειοψηφία των συντηρητικών. Ο Χάνες Σμπόμποντα, μιλώντας για την κίνηση των 58, τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει στην Ελλάδα μια εναλλακτική επιλογή απέναντι στον δεξιό εξτρεμισμό και τον αριστερό λαϊκισμό. Και πάμε στη Βουλή, όπου μαχαιροβγάλτες επικίνδυνους και δειλούς αποκάλεσε τα μέλη της Χρυσής Αυγής από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Μεταφορών, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Επίσης, τους ζήτησε να αποχωρήσουν από την αίθουσα, διότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται άτομα σαν αυτούς. Αφορμή για την έκρηξή του ήταν η τελευταία αποστροφή του λόγου του Αρτέμη Ματθεόπουλου, ο οποίος κατηγόρησε τον Υπουργό για την κατασκευή τζαμιού, χωρίς να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός, λέγοντας πως κάτι τέτοια μυαλά σαν εσάς έφεραν τη χώρα εδώ που βρίσκεται. Αμέσως μετά από αυτό πήρε τον λόγο ο Υπουργός Μεταφορών για την ομιλία του επί του νομοσχεδίου για την επανακίνηση των οδικών έργων και απάντησε με σκληρή γλώσσα. Είστε αμετανόητοι και άθλοι και καλό είναι να αποχωρήσετε το γρηγορότερο από αυτήν την αίθουσα. Η θέση σας είναι αλλού. Είστε άμυαλοι, άθλοι, γελοί και επικίνδυνοι. Είστε δειλοί και μαχαιροβγάλτες. Και δεν συζητώ με μαχαιροβγάλτες και δειλούς, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προς τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι αποχωρούσαν από την αίθουσα της Βουλής. Στο σημείο αυτό, να περάσουμε να δούμε τις επισημαχίες που έγιναν μέσα στο χώρο της Βουλής μεταξύ των βουλευτών της Χρυσής Αυγής αλλά και του κύριου Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, και επιστρέφουμε. Κύριε Υπουργέ, μην ανταποκρίνεστε. Κύριε Υπουργέ, τώρα μην ανταποκρίνεστε. Είστε άμυαλοι και επικίνδυνοι. Δεν σας φοβάται κανείς. Εγώ δεν σας φοβάμαι καθόλου. Λοιπόν. Σας ξέρω πολλά χρόνια. Λοιπόν, είστε δειλοί και μαχαιροβγάλτες. Λοιπόν, παρακαλώ, εκεί που παρακαλώ πρέπει. Πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Άτομα με μυαλά σαν τα δικά σας θέλουν να χτίσουν τζαμί μέσα στην Ελλάδα, χωρίς να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό. Και άτομα με μυαλά σαν τα δικά σας είναι που έχουν φέρει τη χώρα σε αυτό το έσχατο σημείο. Και στο κάτω-κάτω, για να κλείσω με αυτό, είναι άτομο να μιλάτε για μυαλά όταν ανήκετε σε ένα κόμμα το οποίο ο πρόεδρος έκανε ποδήλατο και εγκινήσει θέλει να αλλάξει την αλυσίδα. Κύριε συνάδελφε, επειδή είσαι καινούριος βουλευτής, να αποφεύγετε τέτοιου είδους αναφορές ή αντιπαραθέσεις. Σοβαρότητα χρειάζεται αυτή την αίθουσα. Και να σας πω επίσης ότι είστε αμετανόητοι και άθλοι. Και καλά θα ήταν να αποχωρήσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα από αυτή την αίθουσα. Η Ελλάδα, λέω σαν και εσάς, η Ελλάδα σαν και εσάς, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, άτομα και πολιτικούς δεν τους χρειάζεται. Η θέση σας είναι αλλού. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, στο νομοσχέδιο. Κύριε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Κύριε Μαθεόπουλε,
Κύριε Μαθεόπουλε, ήρθα στο χειρόνα δίκων. Εσείς ξεκινήσατε. Λοιπόν, σας παρακαλώ λοιπόν εδώ, να σταματήσει εδώ ο καυγάς. Είστε αμυαλοί. Κύριε Υπουργέ, μην ανταποκρίνεστε. Κύριε Υπουργέ, τώρα μην ανταποκρίνεστε. Είστε αμυαλοί και επικίνδυνοι. Δεν σας φοβάται κανείς. Εγώ δεν σας φοβάμαι καθόλου. Λοιπόν. Σας ξέρω πολλά χρόνια. Λοιπόν, είστε δειλοί και μαχαιροβγάλτες. Λοιπόν, παρακαλώ, εκεί που παρακαλώ πρέπει. Πάρα πολύ. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ακούσαμε λοιπόν και τις αψιμαχίες που έγιναν στη Βουλή και θα παραμείνουμε στο θέμα της Χρυσής Αυγής, μιας και φωτογραφίες που απεικονίζουν πιστόλια, εκπαιδεύσεις ναζιστικούς χαιρετισμούς, σβάστικες, ακόμα και τον Χίτλερ, εμπεριέχονται στα ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα που συνέλεξε η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία από τις κατασχέσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών στα σπίτια των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, Γιώργου Γερμενή, Γιάννη Λαγού και του αρχηγού Νίκου Μιχαλολιάκου. Το ογκώδες υλικό, το οποίο είναι περίπου 1 terabyte, περιλαμβάνει φωτογραφίες, βίντεο και άλλα στοιχεία που θα αξιολογηθούν λεπτομερώς από τις δύο δικαστικές λειτουργούς που χειρίζονται την υπόθεση, καθώς δεν αποκλείεται να οδηγήσει στην ποινική εμπλοκή νέων προσώπων. Τα υλικά του αρχηγού, όπως προκύπτει από την έκθεση εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης που συνέταξαν οι άντρες της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών στους σκληρούς δίσκους και στα στεκάκια USB του αρχηγού του κόμματος Νίκου Μιχαλολιάκου, βρέθηκαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο. Κάποια από τα ψηφιακά αρχεία είχαν διαγραφεί, ωστόσο οι άντρες της υπηρεσίας κατάφεραν για να τα ανακτήσουν. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζουν και φωτογραφίες που απεικονίζουν έναν αξιωματικό του ελληνικού στρατού να χαιρετά ναζιστικά αυτόματα όπλα, στιγμές από τις δράσεις της ορκομοσίας των μελών του κόμματος, αλλά και μια φωτογραφία που απεικονίζει τον Αδόλφο Χίτλερ. Να πούμε πως ο αξιωματικός αυτός του ελληνικού στρατού πλέον δεν ζει. Και γι' αυτό και όπως βλέπετε και στις εικόνες στα πλάνα σας, δεν φαίνεται το πρόσωπό του. Λοιπόν, να πούμε πως στην κατοχή του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4 στικάκια USB, 2 υπολογιστές και 4 σκληροί δίσκοι. Ανάμεσα στα αρχεία που κοσμούσαν τους σκληρούς του κ. Κασιδιάρη, εντύπωση προκαλούν φωτογραφίες που τον αποκονίζουν να κρατά πυροβόλα όπλα και να μαθαίνει στους συντρόφους του kickboxing. Αίσθηση παράλληλα προκάλεσαν και οι δύο φωτογραφίες, στις οποίες απεικονίζονται ταυτότητες δύο αστιφυλάκων. Να περάσουμε λίγο να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις που έκανε ο κ. Κασιδιάρης και επιστρέφουμε. Φωτογραφίες μου που κάνω γυμναστική, αν είναι να φτιάξουν ένα νόμο να μου απαγορεύουν τη γυμναστική για να γίνω παχύσαρκο σαν τον Βενιζέλο. Πάντως, να πούμε ότι όσον αφορά τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής, τον κύριο Λαγό, στην κατοχή του βρέθηκε ένας φορητός υπολογιστής και ένας σκληρός δίσκος 500 γίγα. Στον οποίο βέβαια υπήρχαν 141 αρχεία εικόνας και 4 αρχεία κείμενα ποικίλου περιεχομένου. Να πούμε πως με μια δήλωση σε έντονα ειρωνικό ύφος, ο Ηλίας Παναγιώτερος προσπαθεί να αποδομήσει όλα όσα αποκαλύπτονται τις τελευταίες ημέρες μέσα από τη δικογραφία της Χρυσής Αυγής. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Παναγιώτερο. Σχετικά με τα συγκλονιστικά εντός εισαγωγικών ντοκουμέντα που καίνε και πάλι εντός εισαγωγικών τη Χρυσή Αυγή, από πότε ποινικοποιούνται αποκριάτικα πάρτι και ασκήσεις γυμναστικής. Όσο για τον χαιρετισμό, τον οποίο αποδίδεται ως ναζιστικό, δεν είναι ναζιστικός, δεν είναι επίσημος της Χρυσής Αυγής και είναι και ο χαιρετισμός που το 1940 ο ελληνικός στρατός χρησιμοποιούσε όταν αντιμετώπιζε τους Ιταλούς και τους Γερμανούς στα βουνά της Υπήρου και της Μακεδονίας. Ευχαριστώ. Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Παναγιώτερο, όμως μπορούμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κασιδιάρης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Έψιλον και επιστρέφουμε. Θα το ακούσουμε σε λίγα μόλις λεπτά. Γενικότερα το θέμα αυτό της Χρυσής Αυγής έχει απασχολήσει και φαίνεται πως θα απασχολήσει και αρκετά τώρα με τα νέα στοιχεία και δεδομένα τα οποία θα περάσουν από τον έλεγχο των δύο δικαστικών λειτουργών. Θα προκύψουν λογικά νέα στοιχεία, στο οποίο όπως είπαμε υπάρχει πιθανότητα εμπλοκής και νέων προσώπων. Είδατε και εσείς κάποιες φωτογραφίες, ακόμα περισσότερες μπορείτε να δείτε και στην ηλεκτρονική εφημερίδα ζούγκλα.gr. Να περάσουμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κασιδιάρης στο δελτίο του Έψιλον με τον Άκη Παυλόπουλο και επιστρέφουμε. Πάμε να καλησπερίσουμε κοντά μας τον βουλευτή της Χρυσής Αυγής και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, τον κύριο Ηλία Κασιδιάρη. Καλησπέρα, κύριε Κασιδιάρη. Καλησπέρα σας. Θέλω να πάμε να δούμε τα όσα συνέβησαν στη Βουλή.
Όπου να κάνω ένα σχόλιο πρώτα για όλα όσα ακούστηκαν όμως, επιτρέπετε φαντάζομαι. Παρακαλώ, παρακαλώ. Καταρχήν, όλες αυτές οι εικόνες δεν περιέχουν τίποτα παράνομο. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία τις έχει μήνες. Οι πιο πολλές δε από αυτές είναι από το ίντερνετ. Mm. Από εκεί και πέρα βέβαια, τίθεται ένα άλλο ερώτημα. Για ποιο λόγο τώρα βγάζουν αυτές τις εικόνες που με έχουν και τρέχω σε κάτι βουνά, που είναι το περίεργο. Απαγορεύεται να τρέχουμε στα βουνά ή να κάνουμε διελκυνιστίδα στις θάλασσες. Το θέμα είναι ότι τώρα που ο κόσμος... Μένετε μόνο στην διελκυνιστίδα. Σας λέω. Και τα όπλα που φαίνονται είναι νόμιμα και ξέρει αντιτρομοκρατική. Και την άδεια μας την έδωσε ο κράτος όταν τα έχουμε αυτά τα όπλα, ή όταν την πήρε πίσω τώρα. Τα όπλα είναι λοιπόν, ένα θέμα. Ξέρουν άριστα και είναι εικόνες που υπάρχουν μήνες. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί τώρα. Γιατί τώρα αυτό το όπλο για παράδειγμα στην προηγούμενη φωτογραφία. Δεν είμαι εγώ εκεί. Κάποιος που κάνει πλάκα, εκεί δεν είμαι εγώ. Δεν ξέρω αν. Ναι, δεν, ναι, δεν είμαι εγώ. Τι να κάνω. Όπου είμαι εγώ είναι νόμιμα. Λοιπόν, δεν είστε εδώ είμαι εγώ, δεν είμαι ξανθιά. Έτσι, κύριε Παυλόπουλε, λοιπόν, να πάμε στην ουσία του πράγματος. Αυτή τη στιγμή στη Βουλή περνάει νομοσχέδιο που δίνει εκατομμύρια σε εργολάβους νταβατζίδες. Την ίδια ώρα ο κόσμος πεθαίνει από τα μαγκάλια. Πεθαίνει κυριολεκτικά από το κρύο. Και ποια είναι η απάντηση της κυβέρνησης? Ρίχνει στάχτη στα μάτια των Ελλήνων πολιτών. Η Χρυσή Αυγή με όλα αυτά γιγαντώνεται. Το έχουν καταλάβει όλοι. Το 13,5 που μας δίνει η ΠΑΛΣ. Δεν είναι απολύτως τίποτα. Η Χρυσή Αυγή τώρα είναι πάνω από το 20%. Και αν θέλετε και μία απάντηση για το χαιρετισμό, επειδή έγινε πάρα πολύ ντόρος, δεν είναι επίσημος χαιρετισμός της Χρυσής Αυγής. Δεν είναι ναζιστικός χαιρετισμός. Υπήρχε από την. Αυτοί που πολεμήσανε, κύριε Παυλόπουλε, το 40 τους Γερμανούς, έτσι χαιρετούσαν. Επίσημα τότε το ελληνικό κράτος. Να λέμε όλη την ιστορική αλήθεια. Και από εκεί και πέρα, εφόσον δεν είναι παράνομο, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο τόσο ντόρος. Πάντως δεν θυμάμαι τον παππού μου να χαιρετάει έτσι. Όχι, ακούστε με, να το μάθει ο ελληνικός λαός, ήταν ο επίσημος χαιρετισμός. Του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου του Ιωάννου Μεταξά που πολέμησε και νίκησε τους Ιταλούς και αντιστάθηκε στους Γερμανούς. Μπράβο, τώρα το καθαρίζει. Τώρα το ξεκαθαρίζει. Δεν είναι ναζιστικός και εμείς το έχουμε ξεκαθαρίσει. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που αντιστέκεται στην κυριαρχία των Γερμανών. Είμαστε οι μόνοι που κάναμε δυναμικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από την γερμανική πρεσβεία. Καλά τώρα, εντάξει. Από τη μία η συγκέντρωση έξω από τη γερμανική πρεσβεία και όντως έγινε. Έγινε. Όπως λέτε και από την άλλη πλευρά το πλούσιο υλικό. Αυτά είναι από το ίντερνετ που δείχνετε τώρα. Αυτές είναι φωτογραφίες που αν γράψει στο Google σπίτια βουλευτών σας. Μα αυτές οι φωτογραφίες που δείχνει τώρα, κύριε Παυλόπουλε, επιτρέψτε μου, ξέρετε από διαδίκτυο, αυτές οι φωτογραφίες, αν γράψεις στο Google πυρομαχικά, σου εμφανίζει αυτές τις φωτογραφίες. Εγώ έχω στο αρχείο μου και ταινίες από τη Σοβιετική περίοδο. Έχω ταινίες από τη Σοβιετική περίοδο. Για ποιο λόγο δεν τα βγάζουν αυτά. Συγκεκριμένα αυτή η φωτογραφία είναι από τη Βοσνία. Είναι από τη Βοσνία, δεν το κάναμε Βοσνία. Εδώ υπάρχουν μάρτυρες που λένε ότι ρίχναμε ρουκέτες μέσα στην Αθήνα. Πάμε να δούμε, σας παρακαλώ. Ακούσαμε τη δήλωση ο κύριος Κασιδιάρης στο Δελτίο Ειδήσεων με τον Άκη Παυλόπουλο. Παραδόθηκε στις αρχές μόνος του ο φυγόδικος επιχειρηματίας ο κύριος Πάλης, το οποίο το όνομα ακούστηκε και ότι, ήταν, ότι είχε εμπλακεί με την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο Αναστάσιος Πάλης μετά την απολογία του στην ειδική ανακρίτρια για την κατηγορία της λήψης επισφαλών δανείων. Ο φυγόδικος επιχειρηματίας παραδόθηκε χθες στις αστυνομικές αρχές σε βάρος του εκκρεμούσα ένταλμα σύλληψη για την εκταμείευση των 5,8 εκατομμυρίων ευρώ δανείου από την τράπεζα FBB συμφερόντων του κύριου Ρέστη. Ο επιχειρηματίας θα απολογηθεί σήμερα για την δεύτερη κατηγορία που τον βαρύνει σε ό,τι αφορά τα όπλα τα οποία εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης εντός μουσείου που διατηρούσε. Ο εφοπλιστής βρέθηκε αρχικά στο προσκήνιο με την υπόθεση των παράνομων χρηματοδοτήσεων της FBB. Εμπλεκόμενος στη διακίνηση μαύρου χρήματος, υπήρξε συνεργάτης του εφοπλιστή Βίκτορα Ρέστη και εμφανίστηκε ως μεγαλομέτοχος της εφημερίδας Πρώτο Θέμα. Να πάμε σε μια επίθεση που έγινε. Περίπου 20 άτομα επιτέθηκαν μέλος του στα γραφεία της εταιρείας Χιούφας και συνεργάτες που διατηρούν ιοί του πρώην Προέδρου της Βουλής στην περιοχή του Ταύρου. Οι δράστες έβγαλαν από τα γραφεία τους εργαζομένους και εν συνεχεία άρχισαν να χτυπούν με τους λωστούς πόρτες, τζαμαρίες, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ας δούμε μερικά πλάνα. Αλλάζουμε θέμα, να πάμε στους σχολικούς φύλακες, οι οποίοι έξω από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης πραγματοποίησαν ακόμη μία φορά διαμαρτυρία κατά του μέτρου της διαθεσιμότητας. Όλοι συγκεντρωμένοι παρέμειναν στο πεζοδρόμιο της Βασιλής της Σοφίας με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται κανονικά. Να δούμε μερικά πλάνα. Αντώνη Μητσοτάκη, Αντώνη Κυριάκο Μητσοτάκη, Αντώνη Σαμαρά. Οι φύλακες θα πάρουν τη σωστή δουλειά.
Θα πάμε στην εφορία στη Γλυφάδα, όπου εχθές άγνωστοι τοποθέτησαν χειροβομβίδα στο πίσω μέρος του κτηρίου της εφορίας, όπου από πουθενά δεν μπορούσαν να τον δουν. Δεν υπήρχαν κάμερες στο συγκεκριμένο σημείο. Το γύρο του διαδικτύου κάνουν τα πλάνα από την απασφαλισμένη χειροβομβίδα ρωσικού τύπου F1 που βρέθηκε στον μπαλκόνι του πρώτου ρόφου της εδώ η Γλυφάδας. Άγνωστοι φαίνεται πως την πέταξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και για λόγους που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη, το πολεμικό υλικό δεν εξεράγει. Το κτίριο που στεγάζεται εδώ βρίσκεται επί της οδού Γούναρη και στο σημείο έσπευσαν άνδρες του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών, οι οποίοι και προχώρησαν στην εξουδετέρωση του πολεμικού υλικού. Να πούμε πως κατά τη διάρκεια της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκε ειδικό ρομπότ, το οποίο μεταφέρθηκε με προσοχή από εκπαιδευόμενους αξιωματικούς του στρατού μέχρι την επέμβαση της ειδικής ομάδας του στρατού Ξηράς. Η χειροβομβίδα καλύφθηκε από κουβέρτα έτσι ώστε να διατηρηθούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι εξωτερικές συνθήκες και να μην αυξηθούν οι πιθανότητες έκρηξης. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας γειτονικών κτηρίων όπου στεγάζονται τα γραφεία των εταιριών. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, στον εκτροχιασμό του τρένου κοντά στο Λιανοκλάδι. Αμαξοστοιχεία λοιπόν, η οποία μετέφερε 150 επιβάτες, εκτροχιάστηκε χθες το πρωί στις 11:15 ακριβώς, στο ύψος του Μπράλου Φθιώτιδας κοντά στο Λιανοκλάδι, χωρίς όμως να ανατραπεί. Ειδικότερα, η μηχανή του τρένου και ένα βαγόνι βγήκαν από τις ράγες, αλλά καθώς στο σημείο η γραμμή είναι η μόνη και δεν αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες, έμειναν όρθια και δεν έγιναν στο πλάι. Το τρένο είχε ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη και είχε κατεύθυνση στην Αθήνα. Πρόκειται για την αμαξοστοιχεία Intercity 53, η οποία εκτροχιάστηκε όταν ξαφνικά ήρθε αντιμέτωπη με ένα κοπάδι αγελάδες που βρίσκονταν πάνω στη γραμμή. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, καθώς και ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας, δεν υπάρχουν τραυματίες. Ωστόσο, όμως, όπως αναφέρουν νέες πληροφορίες, έχει τραυματιστεί ελαφριά μια γυναίκα. Για τη μεταφορά των επιβατών του τρένου στον προορισμό τους έχουν αναβληθεί λεωφορεία. Λόγω του εκτροχιασμού έχει διακοπεί η σιδηροδρομική συγκοινωνία Αθηνών-Θεσσαλονίκης για την αποκατάσταση της οποίας θα χρειαστούν 5 ώρες. Πάμε όμως να ακούσουμε και μια μαρτυρία από τη σύγκρουση του τρένου με το κοπάδι των Αγελάδων και επιστρέφουμε. Λίγα μέτρα από τη γέφυρα του Σουκού. Λίγα μέτρα ακριβώς, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Αν έφευγε εκεί θα είχαμε πρόβλημα, παιδιά. Ευτυχώς όλα καλά, ναι. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν έχουμε. Χτύπησε αγελάδα και ταύρο το τρένο. Ήταν δύο τεράστιες αγελάδες. Μιλάμε για τεράστιες. Η μία είναι δεξιά στις γραμμές. Τεράστια, όταν μιλάμε τεράστια, και την άλλη την πήρα από κάτω ακριβώς από το βαγόνι. Κατεβαίνουμε κάτω και να δούμε τρία ζώα από κάτω. Τρεις αγελάδες από κάτω. Σε ποιο βαγόνι ήσασταν? Στο τρίτο ήμουν. Στο τρίτο, ναι. Είχαν τραυματισμοί. Τίποτε, κανένα. Τίποτε, μόλις εκτροχιάστηκε το τίποτε, τρένο. Όλα μαλά. Ήρθε ο μηχανοδηγός και ένα άτομο ακόμα. Ψυχραιμία, παιδιά, δεν κανένα τίποτα. Πάρα πολύ. Ήμουν στο βαγόνι που ήταν μετά τη μηχανή. Το πρώτο βαγόνι. Η μηχανή έπεσε στον κρεμό. Παιδιά, είχαμε τύχη να δοξάσουμε το Θεό, γιατί ήταν αμέσως μια γέφυρα. Δηλαδή στα 5 μέτρα. Εάν η γέφυρα αυτή γινόταν πιο μπροστά από το ατύχημα, κανένας δεν θα ζούσε. Αλλά και τα ζώα θεωρώ ότι κάποιο προστατευτικό μέτρο θα μπορούσε να υπάρχει. Εκεί, συγγνώμη, είμαι πολύ ταραγμένη ακόμη. Θα μπορούσε να υπάρχει, γιατί τα ζώα ήταν αιτία που προκλήθηκαν. Στο βαγόνι υπήρχαν τραυματισμοί. Όχι, τίποτε. Κανείς δεν έπαθε τίποτε. Καταλαβαίνω ότι ήταν σοκαριστική η εμπειρία. Έτσι κι αλλιώς. Ήταν μόλις από τη γέφυρα 4-5 μέτρα. Ήταν πραγματικά, θα μπορούσε να έχει πέσει τη γέφυρα. Η μηχανή είχε φύγει στον κρεμό, 4-5 μέτρα πριν τη γέφυρα. Ήταν πολύ πιθανό να... Ήταν πολύ ψύχρεμη, πραγματικά, ευτυχώς τα παιδιά. Προσπαθήσαν... Αθήνα. Προσπαθήσαν, μάλλον όχι, να οργανώσουν τον κόσμο, να πάμε με ασφάλεια πίσω στο σταθμό του Ασοπού και να περιμένουμε από εκεί πέρα την όλη... Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στο Κίεβο, όπου συγκρούσεις ξέσπασαν όταν η Ουκρανική αστυνομία απομάκρυνε οδοφράγματα που είχαν στήσει φιλοευρωπαίοι διαδηλωτές μπροστά στα κυβερνητικά κτίρια. Τα επεισόδια ξεκίνησαν περίπου στις 3 η ώρα, τοπική ώρα, όταν οι αστυνομικοί απόθεσαν τους διαδηλωτές που προσπαθούσαν να διατηρήσουν ένα οδόφραγμα κοντά στην Προεδρία. Οι δυνάμεις της τάξης χτύπησαν με γκλόπ τους διαδηλωτές, πολλοί από τους οποίους διακομίστηκαν στα νοσοκομεία της πόλης με τραύματα στο κεφάλι.
Νωρίτερα, αστυνομικοί είχαν αρχίσει να απομακρύνουν τους διαδηλωτές που είχαν στήσει πριν από μία εβδομάδα δωράγματα σε πολλά σημεία της συνοικίας, στην οποία βρίσκονται η Προεδρία, η έδρα της κυβέρνησης και το Κοινοβούλιο. Πριν από τις νυχτερινές συγκρούσεις, η επιχείρηση διεξαγόταν ήρεμα. Από το πρωί, η συνοικία αυτή ήταν ελεύθερη από δωράγματα, ενώ ειδικές αστυνομικές δυνάμεις για την καταστολή των ταραχών πραγματοποιούσαν ελέγχους στα διερχόμενα αυτοκίνητα, αλλά και σε πεζούς που θέλουν να κινηθούν στον δρόμο που οδηγεί στην έδρα της κυβέρνησης. Η κινητοποίηση της αντιπολίτευσης, η οποία ζητεί την αποχώρηση του Προέδρου Βίκτορ Γιανούκοβιτς, περιορίζεται πλέον στην πλατεία Ανεξαρτησίας και σε ένα τμήμα της παρακείμενης λεωφόρου Κρεστάσατικ, την οποία ελέγχουν οι αστυνομικές δυνάμεις στο μεγαλύτερο μέρος της. Και να παραμείνουμε στο θέμα της Ουκρανίας, μιας και εδώ εβδομάδες πλήθος Ουκρανών πολιτών διαδηλώνει στην κεντρική, όπως είπαμε, πλατεία του Κιέβου κατά του Προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος επέλεξε να μην υπογράψει την Συμφωνία Σύνδεσης της χώρας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Κυριακή, οι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι διαμαρτυρήθηκαν με έντονο τρόπο, αποκαθιλώνοντας μάλιστα και το άγαλμα του Λένιν από την πλατεία του Κιέβου. Την Δευτέρα, ο διάσημος ηθοποιός George Clooney, με ένα ερασιτεχνικό βίντεο το οποίο μοιάζει να τραβήχθηκε με κινητό τηλέφωνο, εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους Ουκρανούς διαδηλωτές, τονίζοντας πως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αγαπούν τους λαούς που θέλουν να κάνουν βήματα προς τα μπρος. Πρόσθεσε δε πως όταν ένας λαός κοιτά προς τη Δύση, τότε η Δύση του ανταποδίδει το βλέμμα με θαυμασμό, ενώ ευχήθηκε στους πολίτες της ευρωπαϊκής χώρας να αποκτήσουν την κυβέρνηση που επιθυμούν. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Ένα τσιγάρο ήταν αρκετό για να στείλει στο νοσοκομείο ένα νεαρό Αυστραλό και από εκεί στη φυλακή με κατηγορίες για κλοπή και για εμπρισμό. Ο 26χρονος πήγε σε ένα ανοιχτό πάρκινγκ στην Αδελαΐδα προκειμένου να κλέψει βενζίνη από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα. Άνοιξε τον ντεπόζιτο, έβαλε μέσα το σωλήνα και άρχισε να γεμίζει τον πιτόνι. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκε όμως να ανάψει ένα τσιγάρο και αυτό ήταν το μεγάλο του λάθος. Το έφλεκτο αυτό καύσιμο πήρε φωτιά προκαλώντας ζημιές πάνω από 110.000 δολάρια στα αυτοκίνητα, ενώ ο ίδιος υπέστη σοβαρά εγκάβματα στα πόδια. Μπορούμε όμως να δούμε και κάποια πλάνα από το περιστατικό. Είδατε μερικά πλάνα από την κάμερα ασφαλείας και να πάμε στην Αθήνα, όπου με μια λιτή εκδήλωση και ενώ έχει αρχίσει να πέφτουν οι πρώτες νυφάδες του χιονιού, ο Δήμος Αθηναίων φωταγώγησε το γιορτινό καράβι που θα κοσμεί φέτος το Σύνταγμα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Στο πνεύμα των καιρών, ο Δήμος φωταγώγησε το απέριτο και μικρού μεγέθους καράβι μπροστά σε πλήθος κόσμου που έσπευσε να απολαύσει το θέαμα. Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Γιώργος Καμίνης, είπε: «Μέσα σε αυτές τις πιο δύσκολες συνθήκες στεκόμαστε όρθιοι, κρατάμε την πόλη στα πόδια της. Φέτος είναι πολύ πιθανό να έχουμε χιονισμένα Χριστούγεννα. Θα στηρίξουμε τον κόσμο». Πάμε όμως να τον ακούσουμε. Πάμε, πάμε. Κρατάμε την πόλη στα πόδια της. Έχουμε εκδηλώσεις σε όλες τις γειτονιές της πόλης. Φέτος πολύ πιθανό θα έχουμε και χιονισμένα Χριστούγεννα. Θα στηρίξουμε τον κόσμο, όπως το κάνουμε τώρα που έχει ανάγκη. Δήμαρχε! Δήμαρχε! Κάτσε να σε δούμε λίγο με τον δέντρο, δεν μου έχει περίμενε. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Απλά να πούμε ότι αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε όλους τους ανθρώπους από τους φορείς του Δήμου που δούλεψαν και θα δουλέψουν σε όλη τη διάρκεια των εορτών, τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, τη Διεύθυνση Ηλεκτρολογίας. Είδαμε πλάνα από το φωταγωγημένο Σύνταγμα. Και να περάσουμε όπως κάθε μέρα, έχουμε να σας προτείνουμε μία ταινία. Η σημερινή ταινία ονομάζεται «Ο λύκος της Wall Street» και είναι η αληθινή ιστορία του Jordan Belfort, ενός χρηματιστή από το Long Island, η δραματική άνοδος και η πτώση του στη Wall Street που συνόδευσε την ταραχώδη του ζωή με τα ατέλειωτα πάρτι, τις καταχρήσεις και τη διαφθορά. Τη σκηνοθεσία έχει κάνει ο Μάρτιν Σκορτσέζε, οι ηθοποιοί είναι ο Λεωνάρντο Ντικάβριο, Τζόνα Χιλ, Μάθιου Μακογνάχη, Τζον Φαβρό, Κάιλ Τσάντλερ, Ζαν Ντάρτζεν, ο Πι.Τζέι Μπέρν, ο Κένεθ Τζόι, ο Ρομπ Ράινεθ και ο Τζόνς. Πάμε όμως να δούμε και το τρέιλερ και επιστρέφουμε. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made $49 million, which really pissed me off because it was three shy of a million a week. We're making a name for ourselves.
stock is going to go up, down, sideways, or in circles. You know what Fugazi is? Oh, Fugazi. It's a fake. Hey, Fugazi, Fugazi. It's a wazi, it's a woozy, it's a fairy dust. Was all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. We don't work for you, man. Yeah, my money takes you, Bruce. Technically, you do work for me. What's wrong, Daddy? We're watching you bring it home. Oh, my God. FBI, any kind of booze you might want? No, the Bureau forbids us from drinking. So follow me, you're good about the door. I'm doing 500, I'm out of control. But there's nowhere to go. And there's no way to slow. If I knew what I knew in the past, I would have been blacked out on your. How does this actually work? There's a big money sign. They get launched at the time, they stick. This is their gift, okay? They're built to be thrown like a lawn dart. One, two, three! Stop. Okay? Safety first. Safety is safety is first. We don't want to get a bad reputation. And I'm zoning, I think I'm possessed. It's an omen, I keep it 300. Like the Romans, 300. We're the Trojans, baby, we living in the moment. Ενδιαφέρουσα φαίνεται η ταινία και μόνο που στον πρωταγωνιστή, τον πρωταγωνιστικό ρόλο την έχει ο Λεωνάρντο Ντικάπριο και τη σκηνοθεσία ο Μάρτιν Σκορτσέζε, αξίζει και να τη δούμε και να τη δείτε. Λοιπόν, και θα κλείσουμε με τους άντρες έτοιμους για όλα. Πέρσι λοιπόν το χειμώνα τα έδωσαν όλα, κέρδισαν την αγάπη του κοινού και έκαναν τη μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία τη σεζόν. Το καλοκαίρι ταξίδεψαν και κατάκτησαν τα καμώματά τους θεατές σε όλη την Ελλάδα. Αλλά δεν τους ήταν αρκετό. Η κομική παρέα που ουσιαστικά μας έκανε να κλαίμε από τα γέλια επιστρέφει δυναμικά στο θέατρο Λαμπέτη με την κωμωδία των Στέφεν Σινκλέρ και Άντωνι Μακάρτεν, άντρες έτοιμοι για όλα. Σε απόδοση και σκηνοθεσία, Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Να πούμε λίγα λόγια για την ιστορία τους. Σε μια επαρχιακή πόλη, μια άντροπαρέα που δοκιμάζεται από πολλά και πολλαπλά οικονομικά προβλήματα αποφασίζει να λύσει με ένα πρωτότυπο τρόπο. Η απελπισία οδηγεί ένα καφετζή, ένα ταξιτζή, ένα δημοτικό υπάλληλο, ένα φούρναρι και ένα σπουδαστή να γίνουν stripper. Η παράδοξη λοιπόν επιλογή τους να βγάλουν χρήματα χορεύοντας γυμνή αναστατώνει τη ζωή τους, την μικρή πόλη και τις γυναίκες τους. Λοιπόν, άντρες έτοιμοι για όλα λοιπόν, πέντε ελληνάρες που ξεπερνούν τον εαυτό τους σε μια καινούργια απολαυστική προσαρμογή του γνωστού μας θέματος. Ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέπας ανέλαβαν την ελληνική απόδοση του θεατρικού Ladies Night των Στέφεν Σάντλερ και Άντωνι Μακάρτεν που γράφτηκε το 1987 στη Νέα Ζηλανδία και απολαύσαμε στον κινηματογράφο το 1997 με τον τίτλο Full Monty. Σας προτείναμε λοιπόν και μία θεατρική παράσταση αλλά και ένα έργο να μπορείτε να πάτε στο σινεμά. Αυτές τις μέρες είναι πολύ ωραία να πηγαίνετε στο σινεμά γενικότερα και να βλέπετε και πόσο μάλλον υπάρχουν και καλές ταινίες. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Να πούμε πως περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και σχόλια για όλα τα θέματα και για οτιδήποτε θέλετε εσείς να μας πείτε. Περιμένουμε όμως, είπαμε, και κάποια URL, όπως είπες, από το YouTube. Και από το YouTube για να ακούσετε, ίσως ή να δείτε κάποιο βίντεο κλιπ χριστουγεννιάτικο. Πριν κλείσουμε, να περάσουμε λίγο στο Λάμπρο Παναγιώτη, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Λάμπρο. Καλημέρα, καλημέρα. Και από το Κοινοβούλιο, η Βουλή των Ελλήνων. Καλή σας ημέρα, λοιπόν, αν και δεν είναι τόσο όμορφη ημέρα, ενώ άστατος ο καιρός. Έχουμε και μία παρέτηση εδώ στη Βουλή του Παύλου Σιούφα, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι είναι και εξάδερφος του πρώην Προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Σιούφα. Παραιτήθηκε, όπως είπε ο ίδιος, για λόγους υγείας. Κατάσταση υγείας του έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα, γι' αυτό προτίμησε την παραίτηση. Τον αντικαθιστά ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Τώρα δεν ξέρω αν είναι τυχαίο όλο αυτό, ότι χθες είχαμε και εισβολή στα γραφεία, υποτίθεται, της μιας εταιρείας που έχει ο κύριος Σιούφας, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, αγνώστων, γιατί υπάρχει μια εισπρακτική εταιρεία εκεί. Δεν το συνδέω το ένα με το άλλο, απλώς το αναφέρω για να δώσω και ένα στοιχείο παραπάνω ότι από χθες το επίθετο Σιούφας μας απασχολεί. Και σήμερα λοιπόν έχουμε αυτή την παρέτηση. Δεν ξέρω αν είναι βόμβα ή δεν είναι. Εντάξει, το αντικαθιστάμε ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος να είναι καλά ο άνθρωπος, με την έννοια ότι δεν
παραιτήθηκε για λόγους υγείας. Αυτά είναι οι είδη της τελευταίας στιγμής. Συνεχίστε να είστε καλά, έχετε την αγάπη. Έχεις να μας πεις κάτι άλλο από το κοινοβούλιο, αφού βρίσκεσαι εκεί, αν υπάρχει κάτι άλλο να μας πεις. Βρήκαμε παπά να θάψουμε 7. Σωστό και αυτό. Τίποτα, τώρα ξεκινάνε. Έχουμε να δούμε, θα συζητηθούν οι άρσεις ασυλίας. Φαντάζομαι θα είναι και κάποιος να είναι πάλι της Χρύσης Αυγής μέσα. Δεν λείπει ο Μάης από τη Σαρακοστή. Τίποτα, ήσυχη θα είναι η μέρα μας σήμερα. Περιμένουμε να έρθουν αυτά τα περίφημα νομοσχέδια και διατάξεις για τον ενίο φόρο ακινήτων και για τους πληστηριασμούς. Θα δούμε. Υπομονή. Όλα θα γίνουν αυτή την εβδομάδα. Ούτως ή άλλως μας πήρε και μας σήκωσε ο άνεμος. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει και εδώ ο πολιτικός άνεμος. Εσύ παραμένεις εκεί, Λάμπρο. Πού να πάω. Πού να πάω. Δεν πάω πουθενά, εδώ θα μείνω, λέει και το πολύ σωστά τα λες. Οτιδήποτε νεότερο θα έχουμε κάποια σύνδεση μαζί σου. Καλή σου ημέρα, Λάμπρο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, όπως είπαμε και πριν το Λάμπρο, που μας ενημέρωσε για την παραίτηση του βουλευτή του κ. Σουιούφα για λόγους υγείας, να θυμίσουμε άλλη μια φορά στο τέλος τους τρόπους επικοινωνίας να μας στείλετε κάποια βίντεο αν θέλετε χριστουγεννιάτικα, εμείς θα τα παίξουμε να είστε σίγουροι. Να τα στείλετε λοιπόν στο email μας πρώτη ανάρτηση@papakizoungla.gr αλλά και στο Facebook με το όνομα πάλι Πρώτη Ανάρτηση. Μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Επίσης μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Ακολουθεί εκπομπή «Ένας τρελός τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Μέχρι τότε θα κλείσουμε με ένα πολύ αγαπημένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι, Santa Baby λοιπόν από Kylie Minogue, και παραμένουμε στο εορταστικό κλίμα. Γεια σας, καλημέρα. Cutie, fill my stocking with a duplex.